Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα προεκλογικό πρόγραμμα από την Crete TV, ζωντανά εδώ, με προσκεκλημένους υποψήφιους βουλευτές από όλα τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, ας το πούμε έτσι, για να κάνουμε μία συζήτηση απόψε με τις θέσεις, τις απόψεις τους και κυρίως να ασχοληθούμε και με τα τοπικά θέματα, τα θέματα που αφορούν την Crete, την ανάπτυξή της, τα έργα της, την οικονομία της και πολύ δε περισσότερο πώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες σε ολόκληρο το νησί. Εξάλλου, όταν επιλέγουμε πρόσωπα για να μας αντιπροσωπεύσουν, να μας εκπροσωπήσουν στη Βουλή, το κριτήριο θα πρέπει να είναι αυτό. Αν είναι ικανά, τα θέλω του λαού να τα μεταφέρουν εκεί όπου μπορούν να γίνονται τα νομοθετήματα. Ας μην κάνουμε άλλους προλόγους, να πάμε ευθύς αμέσως στους προσκεκλημένους και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Μαζί μας είναι ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης. Καλώς ήρθατε. Καλό βράδυ, κύριε Συμβουλέκη. Ο κύριος Νίκος Ιγουμενίδης, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Νίκος Κουρουμπάκης, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο νομό Λασιθίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Η κυρία Γενοβέφα Χωστουλάκη, υποψήφια με το ΚΚΕ στο νομό Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Και ο κύριος Μάριος Γιονέλης, στο επάγγελμα δημοσιογράφος, συνάδελφος δηλαδή, υποψήφιος βουλευτής με το ΜέΡΑ25 στο Ηρακλείο. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία προσωπική σε όλους τους συναδέλφους και καλή δύναμη συναδελφικά σε αυτές τις δύσκολες μέρες για όλους μας. Καλώς ήρθατε όλοι λοιπόν. Θα ήθελα έτσι εισαγωγικά να ξεκινήσουμε ρωτώντας όλους και βάζοντας το ερώτημα από την αρχή, ποια είναι η πρόκληση της απλής αναλογικής στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Τι είναι από μένα. Ναι, συνήθως είναι ερώτηση που γίνεται στο τέλος, αλλά εγώ τι θέλω για αρχή να ζεσταθούμε λίγο. Σε δικιά σας εκπομπή, κύριε Συμβουλάκη, έχω πει ότι θεωρώ ότι, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, ότι ήταν μια βραδιβλαγής βόμβα την οποία μας άφησε πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε, εσείς είσαστε οι τέλειοι και οι άρεστοι που θέλετε να διοικείτε μόνοι σας και δεν θέλετε τους άλλους και ότι είσαστε εναντίον των συμμαχικών ή συνεργατικών κυβερνήσεων. Όχι φυσικά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά του Βορρά, όπου είναι συνηθισμένο γεγονός να υπάρχουν συμμαχικές, συνεργατικές κυβερνήσεις. Όμως, στην Ελλάδα έχουμε μια τέτοια νοοτροπία αυτή τη στιγμή, μια τέτοια κουλτούρα και μια τέτοια οξύτητα προβλημάτων που νομίζουμε ότι εμείς στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στο χώρο της φιλελεύθερης οικονομίας, της κεντροδεξιάς, μπορούμε κάποια θέματα να τα δούμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς και διαφοροποιείται από την κατεύθυνση που τη βλέπουν τα άλλα κόμματα της μείζωνος και της ίσωνος αντιπολιτεύσεως και θέλουμε την ενισχυμένη αναλογική, θέλουμε την αυτοδυναμία για να μπορούμε αυτά τα πράγματα κοινοβουλευτικά ευκολότερα να τα κάνουμε πράξη. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με τις πράξεις, με τα έργα και όχι τόσο πολύ με τις συζητήσεις και με τις θεωρίες. Δηλαδή, αν το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, κύριε Πασπάτη, σας έδινε την ευκαιρία μιας συγκυβέρνησης με άλλο κόμμα, δεν θα επιδιώκατε να σχηματίσετε την κυβέρνηση από την αρχή? Ξεκινάμε. Πρώτον, αυτή είναι μία απόφαση την οποία θα την πάρει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως η ηγετική ομάδα που θα βρεθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Δεύτερον, ο πρόεδρος του κόμματος έχει με ισχυρή πολιτική φωνή εκφραστεί ότι παρότι είναι υπέρμαχος των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων θα σεβαστεί απόλυτα το ποσοστό το οποίο θα πάρει και την συνταγματική επιταγή. Νομίζω γίνομαι απόλυτα κατανοητός. Ανάλογα δηλαδή με τα ποσοστά. Φυσικά. Θα αποφασίσετε αν θα πάτε και εσείς. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει στις εκλογές της 21ης Μαΐου, που θα είναι οι εκλογές και το «Η» με τον εμφατικό τρόπο ο μικροϊώτα, εκεί θα φανεί η δύναμη των πολιτικών οργανισμών, εκεί θα φανεί η δύναμη και η αποδοχή
την οποία έχουν οι προτάσεις μας στον ελληνικό λαό και θα φανούν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι διεισδυτικότητα έχουμε στον ελληνικό λαό και ανάλογα θα πράξουμε. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι προτάσεις μας, είναι και αυτά που κάναμε. Γιατί εμείς, κύριε Συμβουλάκη, η Νέα Δημοκρατία, με το εμείς βάζω τον ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, θέλουμε να συγκριθούμε. Εμείς κάναμε πράγματα. Εμείς πιστεύω ότι πήραμε το καράβι από το, από το Α και το πήγαμε στο Β. Ναι, αλλά μπορεί να σας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το πήγατε σε ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, κατά τη γνώμη μας, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε το καράβι από το Α και δεν ξέρω μετά που το πήγε. Δεν έκθεσε λιμάνι. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν που το πήγανε. Κύριε Γουμενίδη. Καταρχήν το καράβι το ναυαγίσατε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι άλλαξε στην πολιτική σας που θα αποφύγετε ένα νέο ναυάγιο? Γιατί η Ελλάδα δεν ξεκίνησε να κυβερνάτε το 2015. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μια παρένθεση. Δεν άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω του μια βραδιφλαγή βόμβα για τη Νέα Δημοκρατία. Για μας, κύριε Συμβουλάκη, και για τους πολίτες που μας παρακολουθούν, η ισχυρή κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που εκφράζει την πλειοψηφία της κοινωνίας. Για μας η απλή αναλογική, που δεν είναι ένα καλπονοθευτικό σύστημα που να φτιάχνει ξύλινα πόδια, να φτιάχνει θεμέλια στην άμμο για να στηρίζεται μια κυβέρνηση, αλλά που ουσιαστικά το κάθε κόμμα παίρνει το ποσοστό που αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Η απλή αναλογική λοιπόν είναι αποθέσεις αρχής σύστημα με το οποίο συμφωνούμε, σύστημα το οποίο ζητάμε. Ήταν πάντα θέση της δημοκρατικής παράταξης το σύστημα το εκλογικό της απλής αναλογικής και όχι οποιασδήποτε μορφής καλπονοθετικός νόμος. Με αυτήν την έννοια ψηφίσαμε την απλή αναλογική και στην τοπική αυτοδιοίκηση και για τις γενικές εκλογές. Πιστεύουμε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι συνεχώς και πάντα το εκλογικό σύστημα. Και προφανώς ο λαός μας θα αποφασίσει για το τι θέλει πάντοτε, ούτως ή άλλως, είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, στον ελληνικό λαό εναπόκειται και με την ψήφο του θα πάρει απόφαση για το πώς και τι θέλει. Θέλω να σας ρωτήσω, η απλή αναλογική δίνει τη δυνατότητα των συνεργασιών. Εσείς με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε? Το ρωτώ αυτό, διότι απόψε άκουγα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον Βαρουφάκη και ο Ανδρουλάκης δεν κληρονόμησε τον Παπανδρέου, ας το πούμε έτσι. Που σημαίνει δηλαδή ότι ίσως υπάρχει και μια απόσταση σε βασικά σημεία συνεργασίας. Θα συνεργαζόσασταν και με τη Νέα Δημοκρατία? Φυσικά όχι. Να πάρουμε τα πράγματα σε επίπεδο προγραμμάτων που όλοι μιλάνε για αυτά, άσχετο πώς την ώρα που στο διατάφτα τα αφήνουν στην άκρη. Έχουμε. Ποιο θέμα θέλετε? Υγεία. Ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας ή εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών της υγείας. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Ναι. Ένα παράδειγμα. Έφερα ένα παράδειγμα. Όποιο θέμα θέλετε να πάρουμε, υπάρχει μία γραμμή η οποία βασικά υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, μία γραμμή η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση συσπήρωσης ευρύτερων δυνάμεων. Δεν θα συζητήσουμε δηλαδή. Προγραμματικά λοιπόν είναι η διάσταση. Ακριβώς. Ακριβώς. Με τα άλλα κόμματα που σας ανέφερα, με το ΠΑΣΟΚ ή με. Εδώ είναι. Θα μιλήσω. Εγώ πιστεύω από τις θέσεις που έχουν εκφράσει διάφορα κόμματα, βεβαίως. Και η πρότασή μας για συνεργασία και των προοδευτικών δυνάμεων και μια προοδευτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση δηλαδή για να αλλάξει ρότα επιτέλους ο τόπος στα πολιτικά του πράγματα, είναι ρεαλιστικός στόχος, μπορεί να γίνει με βάση αυτά που έκαναν ή αυτά που λένε τα κόμματα που θέλουν είτε να αυτοπροσδιορίζονται στο προοδευτικό τόξο είτε να αυτοπροσδιορίζονται στις δημοκρατικές δυνάμεις. Άρα με αυτήν την έννοια όντως υπάρχει κατά τη γνώμη μου η βάση της συνεργασίας για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα. Κύριε Κουρουπάκη, πέντε χρόνια κυβερνήσανε καταρχήν το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Αυτά της αριστεράς, τα καλπονοθετικά, τα μεγάλα ζώα, τα ωραία, κύριε Γουμένη. Το θέμα είναι το εξής. Πέντε χρόνια λειτουργήσατε και πέντε χρόνια κυβερνήσατε και ζητάω συγγνώμη. Μισό λεπτό. Ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, ας δηλώσει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συνεργάζεται με τα εκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία και ας αφήσουμε το Μητσοτάκη μετά να ακούσει. Στις 21 Μαΐου ο ελληνικός λαός θα έρθει αντιμέτωπος με συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ψεύδος, με την υποκρισία, με το λαϊκισμό, με γραβάτα ή χωρίς γραβάτα, με το γεροσκοπισμό κλπ. Και πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να γίνει όσον αφορά το μέλλον της χώρας. Σε σχέση δηλαδή
με το τι πρέπει να συζητήσουμε και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και το έχουμε πει σε κάθε πάνελ και ο πρόεδρος το έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, ότι για μας προέχει το πρόγραμμα και η προγραμματική συμφωνία και φυσικά τα πρόσωπα τα οποία φυσικά θα υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ποσοστό να μας δώσει δηλαδή την εντολή ο ελληνικός λαός προκειμένου να συμμετέχουμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο εμείς λέμε ότι θα πρέπει να προκύψει μετά από συζητήσεις. Ακούμε όμως τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στην αρχή έλεγε όταν θα πάρω την εντολή θα την καταθέσω αμέσως, γιατί εγώ θέλω αυτοδυναμία, άρα δεν με ενδιαφέρει η οποιαδήποτε συζήτηση. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε επίσης ότι ως δεύτερο κόμμα δεν τον απασχολεί το ζήτημα να κάνει κυβέρνηση με άλλα κόμματα κλπ, γιατί είναι κυβέρνηση των ηττημένων και θέλει να είναι πρώτο κόμμα. Και ο ένας λοιπόν και ο άλλος στην ουσία απορρίπτει τις συνεργασίες. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι και οι δυο ταιριάζουν, συμφωνούν. Έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι όποιος είναι πρώτο κόμμα πρέπει να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του κόμματος αυτού. Ναι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας, άρα σε αυτό συμφωνούν. Κυβέρνηση μπορεί να κάνει μεταξύ τους και επομένως εμάς μας ρωτάνε ή μας αγαπάνε. Αλλά είναι περίεργο γιατί μας αγαπάνε μετά από διάφορους χαρακτηρισμούς που έχουν πει κατά καιρούς και μετά από διάφορες θέσεις τις οποίες έχουν πάρει, οι οποίες είναι πάρα πολύ μειωτικές για το κόμμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ έχω την αίσθηση ότι θέλετε να παίξετε ένα ρυθμιστικό ρόλο, είτε ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο πρώτος, και ότι θα ήταν η συνεργασία ένας αυτοσκοπός μετά την 21η Μαΐου. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα το προσδιορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα υποθετικά. Γιατί ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και δηλαδή, η αριθμητική. Το ΠΑΣΟΚ πάει με όλα τα κόμματα. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ είπαμε ότι θα αξιοποιήσει την εντολή του ελληνικού λαού εφόσον έχει ένα ισχυρό ποσοστό προκειμένου να βάλει στο τραπέζι προγραμματικές συγκλήσεις. Και αν αυτές επιτευχθούν, θα συζητήσει και για τα πρόσωπα σε σχέση με το ποια θα είναι που θα υλοποιήσουν. Έχει δυνατότητα προγραμματική σύγκληση στο ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία? Έχουν συγκυβερνήσει, κύριε Γουμενή. Άλλο το τι, αν έχουν συγκυβερνήσει, αν έχουν δυνατότητα προγραμματική σύγκληση, ρωτάω εγώ σήμερα. Από αυτά που ακούμε, από τα κόμματα όλα. Αυτή η ερώτηση περιττή, γιατί όπως ξέρετε, εσείς συνεργαστήκατε με τον Πάνο Καμένο. Βάζετε ζητήματα τέτοια. Έχετε δυνατότητα, λέω, συνεργασία με τον Πάνο που συνεργαστήκατε με τον. Θα σα απαντήσω εγώ για τον Καμένο μετά. Εσείς που συνεργαστήκατε με τον Πάνο Καμένο δύο φορές. Έχετε πρόβλημα να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Έχετε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προγραμματική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουρουπάκη, ή όχι? Εσείς έχετε. Έχετε. Εσείς έχετε το ίδιο ακριβώς. Εμείς έχουμε το ίδιο ακριβώς. Εμείς έχουμε το ίδιο ακριβώς. Θα έρθω εγώ σε εμάς. Έχετε δυνατότητα προγραμματική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία? Επαναλαμβάνω. Αυτό δεν χρειάζεται, το άκουσα αυτό που είπατε. Αυτό που σας απάντησα είναι δεδομένο. Κάνατε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμένο. Άρα λοιπόν τώρα τέτοιες ερωτήσεις εμάς, όχι. Εσείς ίσως είσαστε πιο κοντά. Κυρία Χουστουλάκη, δεν θα σας ρωτήσω αν θα συνεργαστείτε. Θεωρώ δεδομένο ότι θα καταρχάς, απαντήσετε όχι. Καταρχάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι από θέση αρχής υπέρ της απλής ανώθευτης αναλογικής, απλής αναλογικής. Ωστόσο, το θέμα μετά τις εκλογές, δεν είναι, με τις εκλογές μάλλον, δεν είναι ποιο χρώμα θα έχει η κυβέρνηση. Και να θυμίσω ότι και με άλλα εκλογικά συστήματα, χωρίς απλή αναλογική, αυτό δεν εμπόδισε τα παζάρια για τη συγκυβέρνηση. Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα αστικά πολιτικά κόμματα, που ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του ρητορική, αλλά στην ουσία κινούνται στις ίδιες ράγες της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής και απλώς αυτό που διαχειρίζονται είναι ποιος μηχανοδηγός θα αλλάξει. Υπάρχει μια κοινή γραμμή σύμπλευσης και χρησιμοποιεί ο ένας την αυτοδυναμία και τη σταθερότητα και ο άλλος την έννοια της πρόοδου. Θέλω να μείνω, κύριε Συμβουλάκη, λίγο σε αυτό.
Τι σημαίνει σταθερότητα για το αστικό πολιτικό σύστημα και τι σημαίνει για τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε λαϊκό άνθρωπο, τον κάθε εργαζόμενο. Για τον εργαζόμενο σταθερότητα είναι να πηγαίνει στη δουλειά του με ασφάλεια, να μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, να έχει νοσοκομείο, να έχει μισθό, να έχει υγεία, να μην αγωνιά για την ανεργία. Αυτά είναι σταθερότητα για το λαό μας. Σταθερότητα από τη μια μεριά και πρόοδος εντός εισαγωγικών από την άλλη είναι οι κοινές τους δεσμεύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης που είναι το υπερμνημόνιο για το λαό μας, είναι η απελευθέρωση της ενέργειας που σημαίνει ενεργειακή φτώχεια για το λαό μας, είναι οι κοινές τους δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο ΝΑΤΟ. Να πω, λέμε εδώ τώρα, ρωτάει ο ένας τον άλλο αν θα τα βρούνε. Μα είναι πρόκληση, είναι θράσος. Γιατί το λέτε, θα για το πείτε. Πω γιατί. Γιατί συγκυβέρνησαν. Συγκυβέρνησαν. Όταν το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και το 50% και παραπάνω της εκατό των νόμων της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, με πιο εμβληματικό τον νόμο του Χατζηδάκη, με όλες τις αντεργατικές ανατροπές, φέρνοντας και, πώς το λένε, επιβεβαιώνοντας και νομιμοποιώντας όλο του το αντεργατικό περιεχόμενο. Γιατί μιλάμε τώρα για διαφορές, προεκλογικά. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δεν μπορείς να είσαι ό,τι δηλώνεις. Υπάρχει μια τεράστια διαχωριστική γραμμή. Από τη μια μεριά είναι τα κόμματα αυτά, σε αυτές τις ράγες, με αυτές τις δεσμεύσεις, και από την άλλη μεριά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βέβαια δεν ξέρω και το ΜΕΡΑ25, και αυτό καθότανε στα έδρανα της Βουλής μαζί με το Γκαμένο, έτσι. Από την άλλη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο μόνο μία δέσμευση έχει, απέναντι στο λαό, και το έχει αποδείξει, πρωτοπορία. Γι' αυτό έχει σημασία, κάθε λαϊκή ψήφος προς το ΚΚΕ. Μόνο με ένα δυνατό ΚΚΕ θα μπορέσουμε να βάλουμε εμπόδια στα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία είναι ήδη ηλυμένα. Ένα δευτερόλεπτο για τα ήδη ηλυμένα. Τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου. Ψηφίσανε λοιπόν, φέρανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το λεγόμενο ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας. Ξέρετε τι προβλέπει αυτό. Προβλέπει μέχρι το 2023-26, μέχρι το 2026, προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα, ματωμένα δηλαδή πλεονάσματα από τη φορολογία του λαού μας, που φτάνουν στο 2,5%. Και απ' την άλλη προβλέπει επενδυτικούς ρυθμούς τέτοιους, που βέβαια που στηρίζονται στις φοροαπαλλαγές, στη φθηνή εργατική δύναμη, σε αυτά δηλαδή που όλοι τους φτιάξανε μέσα στην πάροδο του χρόνου. Βέβαια θα σας πει κάποιος ότι δεν μπορεί να μείνει η κυβέρνητη χώρα. Μα δεν θα μείνει. Δεν ανησυχούμε καθόλου. Όταν το αστικό σύστημα έχει προβλήματα και το έχουν αποδείξει, το ΠΑΣΟΚ με την επάρατο δεξιά, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, όταν το αστικό σύστημα θέλει να σωθεί, προσέξτε, το αστικό σύστημα όχι γενικά και αόριστα η χώρα, δηλαδή η συγκεκριμένη τάξη που αυτή τη στιγμή έχει την εξουσία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τότε πάντα βρίσκουν λύσεις. Όπως βρήκανε λύσεις και με το τρίτο μνημόνιο που είχε χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβερνητική πλειοψηφία και ήρθε το ΠΑΣΟΚ και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το στηρίξανε. Α, είναι πολύ, πολύ, πολύ βολικό αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ άδικο να λέτε στο ΚΚΕ ότι κάνει αντιπολίτευση όταν είναι πρωτοπορία. Πρωτοπορία πού? Στους αγώνες, όταν αντιμετωπίζει όλη την τρομοκρατία και όλη την καταστολή, όταν ό,τι έχει κερδίσει ο λαός μας μέχρι σήμερα. Μόνο με τους αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει κερδιθεί. Ο κύριος Διονέλης. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω στην αρχή του ερωτήματός σας, αγαπητέ συνάδελφε Λευτέρη. Πώς υπηρετείται η απλή αναλογική? Ένα τεράστιο ζήτημα, νομίζω εκεί είναι η ρίζα της κουβέντας αυτής, ή εκεί πρέπει να είναι. Αν η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα που είναι όντως το πιο δημοκρατικό, συμφωνώ με τον κύριο Ιγουμενίδη, συμφωνώ με την κυρία Χουστουλάκη, ανώθευτη απλή αναλογική, το πιο δίκαιο σύστημα που υπάρχει και σε άλλες χώρες και που λειτουργεί σε άλλες χώρες. Την ελληνική κοινωνία και το ίδιο το πολιτικό σύστημα δεν το έχουμε, δεν τους έχουμε αφήσει να εκπαιδευτούν στην απλή αναλογική. Τους έχουμε βάλει μέσα στα στενά όρια των 2,5 ημερών των κυβερνητικών εντολών, των διερευνητικών εντολών, όπου πρέπει να συμπτυχθούν τα προγράμματα όποιου θα ήθελε να συνεργαστεί, να πάρθουν οι αποφάσεις, που προφανώς θα είναι αποφάσεις του ενός ανδρός αρχή για το κάθε κόμμα. Δεν πιστεύω αν φαντάζεται κανείς ότι θα προλάβουν να συνεδριάσουν όργανα
να επεξεργαστούμε, να σφυριλατήσουμε κοινό πρόγραμμα μέσα σε 2,5 μέρες. Ναι. Την ώρα που δεν έχει κάτσει κανείς με κανέναν άλλον σε ένα τραπέζι από πριν και να πούνε, μάλλον διαφωνούμε, μάλλον δεν θα τα βρούμε. Αυτό λέμε εμείς. Αλλά τουλάχιστον η δική μας θέση ως Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη είναι ότι έχουν γίνει, έχει κατατεθεί ένα πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο και είπαν, ελάτε να δούμε, μπορούμε. 7 σημεία. Χρηματιστήριο ενέργειας για να φθηνίνει το ρεύμα για τους ανθρώπους. Τα κόκκινα δάνεια για να μην παίρνουν τα σπίτια του λαού. Το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Να μην τα πω όλα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα, μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν υπάρχει τρόπος με έναν καθαρά κερδοσκοπικό μηχανισμό να φθηνίνει το ρεύμα του λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν μπορεί. Δεν καταργείται, είναι μνημονιακή υποχρέωση. Η Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Μπορεί να υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Δεν κάτσαμε ποτέ, δεν ήρθε ποτέ κανείς να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση. Για να μπορούμε, όταν θα είναι η πρώτη διερευνητική εντολή, να συζητήσουμε και να πούμε, έχουμε κάνει μια προεργασία. Μπορεί και να μην τα βρίσκαμε, αλλά τουλάχιστον στο ερώτημα. Όχι, δεν έχει γίνει καμία. Θα λέγατε ότι έχει γίνει. Στο ερώτημά σας, λοιπόν, πώς υπηρετείται η απλή αναλογική, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρχει και συνταγματική αλλαγή, ώστε, αν θυμάστε, στη Γερμανία έχουν 3 μήνες. Υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Έχουν 3 μήνες να φτιάξουν ένα πρόγραμμα και να κάτσουν να συζητήσουν. Τώρα σε 3 μέρες. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό, δεν υπηρετούμε. Υπηρετούμε μόνο την λογική των αριθμών, το να μαζέψουμε τα κουκιά σε ένα σακούλι, το να μοιράσουμε υπουργικά αυτοκίνητα. Εμάς το έχουμε πει από την αρχή, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και να σας πω κάτι, και το απαντώ και στον κύριο Κουρουπάκη. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι θεσμοθετημένος, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος. Ας μην ξεχάσουμε τα αυτονόητα. Κάποιος πρέπει να κάνει και αντιπολίτευση. Σωστή μέσα στο κοινοβούλιο και στη χώρα. Δεν χρειάζεται να κυβερνήσουμε. Δεν χρειάζεται να κυβερνήσουμε. Κυβερνήστε, γιατί έτσι κι αλλιώς η πιθανότερη, και το λέω και δημοσιογραφικά, σαν εκτίμηση προσωπική, ναι, η πιθανότερη εξέλιξη, εάν στις δεύτερες εκλογές δεν βγαίνουν τα κουκιά, είναι η συγκυβέρνηση και των τριών. Και σας το λέω. Στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες, όχι στις πρώτες. Στις πρώτες εκλογές, αν βγαίνουν τα κουκιά. Στις πρώτες εκλογές, αν βγαίνουν τα κουκιά. Με τη συμμετοχή του Μέρα 25. Τι θα κάνει το Μέρα 25. Όχι, δεν θα είμαστε εκεί. Δεν θα είμαστε εκεί και είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξέρουμε ότι το Πασόκ θα δώσει γη και είδωρ, γιατί στις δεύτερες εκλογές θα πιεστεί πάρα πολύ και θα εξαφανιστεί από τον χάρτη. Τουλάχιστον σε ένα ποσοστό που θα πάρει στις πρώτες. Να κάνετε για το δικό σας. Ξέρουμε ότι θα δώσει. Μην κάνετε εκτιμήσεις. Μα μισό λεπτό, κύριε Κουρουπάκη. Αφήστε με, κάνω μια εκτίμηση. Θα απαντήσετε μετά. Λέω αυτό που πιστεύω. Θεωρώ ότι θα δώσει. Μα δεν βλέπετε. Τον ρωτάω, ο κύριος Ιγουμενίδης, έχετε προγραμματική σύγκληση. Γιατί φοβάστε να το πείτε, αφού έχετε προγραμματική σύγκληση και με το ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, και με τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Εν τέλει και οι τρεις έχετε ένα κοινό βηματισμό. Θα τα βρείτε εσείς, πάρα πολύ καλά. Εσείς, κύριε Διονέλη, στην πρώτη κάλπη δεν θα συνεργαστείτε. Δεν στην θα δεύτερη, συνεργαστούμε. Επίσης. Εφόσον δεν έχει γίνει η κουβέντα που είπαμε, δεν έχει εφόσον αυτό. Δεν μπορείς μέσα σε 3 μέρες. Πότε θα συνεδριάσουν, κύριε Συμβουλάκη, τα όργανα των κομμάτων αυτών, αφού συναντηθούν οι αρχηγοί, για να πούνε, ναι, τα βάζουμε όλα κάτω. Χρηματιστήρια, κόκκινα. Πότε γίνεται αυτό, εάν δεν έχεις κάνει μια κοινή δουλειά, γι' αυτό λέω ότι είναι αυτό, διαφορετική αυτό η θέση είναι μας. Είναι δομικό του συστήματος που λέτε. Ναι, θα έπρεπε, το είπα ήδη, το είπα ήδη, θα έπρεπε να υπάρχει και συνταγματική αλλαγή. Θα ακολουθήσουμε και τη δομή που υπάρχει, γιατί θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση. Ακούστε, δεν αμφισβητώ, δεν θα το αλλάξω εγώ το Σύνταγμα, προφανώς, αλλά ο τρόπος υπήρχε να έχουμε κάτσει σε ένα τραπέζι. Το ξαναλέω. Το και να βάλουμε πριν, 1, 2, 3, 4. Διαφωνούμε, ξέροντας ότι διαφωνούμε. Δεν λέω ότι ήμασταν κοντά να τα βρούμε. Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Ξέρω ότι διαφωνούμε. Αλλά έλα να συζητήσουμε. Μπορούμε να ξέρουμε γιατί συζητάμε, γιατί διαφωνούμε και να τσακωθούμε. Αλλά τα ποσοστά σας είναι τέτοια που μπορείτε να σχηματίσετε έστω και οι δυο σας με τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Δεν θα δεχτεί το Μέρα 25 να το κάνει. Σε ποια βάση? Ένας ψηφοφόρος, και το λέω, εγώ είμαι και νέος υποψήφιος, δεν το έχω ξανακάνει αυτό ποτέ. Ένας ψηφοφόρος που θα ψηφίσει εμένα, θα μου κάνει την πολύ απλή ερώτηση. Έλα εδώ, ρε Μάρη, εμένα μου είπες κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Συνεργάστηκες με τον κύριο Ιγουμενίδη. Το καταργήσατε το χρηματιστήριο. Μάλιστα. Δηλαδή, ήθανε ναι, ήθανε όχι. Θα φτηνίνει το ρεύμα μου. Γιατί το ζήτημά μας δεν είναι να φτιάξουμε κυβέρνηση. Θα φτηνίνει το ρεύμα μου. Εάν εγώ είμαι στη θέση να του πω, κοίτα να δεις τώρα, τα βρήκαμε. Πήραμε και εμείς δύο υπουργεία. Πήραμε και εμείς δύο υπουργεία. Τα βρήκαμε όμως. Δεν το καταργήσαμε το χρηματιστήριο. Αλλά πάμε, ρε παιδί μου, και όπου βγει.
Μάλιστα. Αυτό είναι ασέβεια προς την ίδια την απλή αναλογική. Πείτε, κύριε Γουμή. Την οποία δεν την αφήσαμε να λειτουργήσει και τελειώνω. Ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι. Ξέρω ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρω ότι είχε πολλά προβλήματα. Θα το πάρετε το λόγο, κύριε. Ξέρω ότι είχε πολλά. Αλλά δεν την αφήσαμε ούτε εκεί να λειτουργήσει. Βιαστήκαμε να την καταργήσουμε. Εχμαλωτιζόμενοι όλοι, εχμάλωτοι των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Ναι. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο Δήμαρχο στην απλή αναλογική, στο πώς υπηρετείται η απλή αναλογική. Κύριε Ιγουμενίδη, τι θέλατε να πείτε. Ήθελα να πω γρήγορα να πάρει το λόγο και ο κύριος Κουρουπάκης. Πολύ σύντομα, με δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν, δεν είναι μόνο οι 2,5 μέρες. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, και η σημερινή συζήτηση μεταξύ των κομμάτων είναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο είναι οι δυόμιση. Δημόσια, απλά θέλει να πει. Οπότε... Δεν είναι μόνο οι 2,5 μέρες των εκλογών, ναι, θέλω να πω εγώ. Ένα. Δεύτερο. Λέει ο κύριος Κουρουπάκης, τον είδαμε, τον ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι μόνο τον ακούμε, τον είδαμε κιόλας. Είδαμε για παράδειγμα τις παρακολουθήσεις. Είδαμε, βέβαια. Κυβέρνησε 4 χρόνια. Είδαμε να φέρνει την ΕΥΠ στο γραφείο του και να αναλαμβάνει υπεύθυνος της ΕΥΠ. Και να... Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να φέρνει την ακρίβεια. Ακριβώς. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, άρα δεν είναι μόνο το τι ακούμε, ζήσαμε μια τετραετία, ναι, καταστροφική για τη χώρα. Μα το έχουμε πει. Επίσης, έχουμε, ναι, πει ότι... Άρα δεν χωράνε οι ίσες αποστάσεις, κύριε Κουρουπάκη. Οι ίσες αποστάσεις δεν χωράνε. Κύριε Κουρουπάκη, δεν μιλάμε για μισό λεπτό. Δεν μιλάμε. Και επιτρέψτε μου ένα τελευταίο, επειδή υπόθηκε. Εγώ σας το δηλώνω καθαρά εδώ. Μπορείτε να επαναλαμβάνετε, επειδή ίσως σας βολεύει στο προεκλογικό σας λόγο, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Τελεία. Λοιπόν. Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο, το ερώτημα δεν είναι αν θα καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας. Το βασικό ερώτημα είναι αν θα μειωθεί η τιμή της ενέργειας. Ακριβώς. Και λέμε, ο κύριος Μητσοτάκης, και εδώ είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη, έδωσε 5,5 δις σε 5 παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Λέμε, πλαφόν στο κέρδος, 5%. Από τα 5,5 δις, βγάλτε τα 500, τα 300 χιλιάρικα, τα 300 εκατομμύρια, 5,2 να γυρίσουν πίσω στους πολίτες. Δεν φτηνένει έτσι η ενέργεια. Όχι, λέμε, κατανάλω, κατάσταση... Όχι, κύριε Γουγγόλη, όχι. Αποτέλεσμα, λέτε. Νομίζω ότι επειδή απευθύνεται σε μένα... Μισό λεπτό, δεν μπορεί να μιλάει συνέχεια. Κύριε Κουρουπάκη, λοιπόν. Όσον αφορά το θέμα του κυρίου Μητσοτάκη, το έχουμε πει καθαρά ότι έχουμε βάλει θέμα και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κλείσουμε τα μάτια στο τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό και με τις δύο κυβερνήσεις και με τον κύριο Μητσοτάκη. Τα είπατε μερικά, υπάρχουν πολύ περισσότερα, γιατί υποσχέθηκε πολλά πράγματα τα οποία φυσικά δεν γίνανε και όχι μόνο δεν γίνανε, αλλά γίνανε τα εντελώς αντίθετα. Μιλάμε για ένα επιτελικό κράτος το οποίο δεν μπορεί να ρυθμίσει ούτε καν τα τρένα και έχουμε τραγωδίες. Ανέλαβε την ΕΥΠ προκειμένου να παρακολουθεί τους αντιπάλους όλους. Μην τα πείτε όλα αυτά. Κάτι που έκανε και ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό λέω ότι τελικά τα δύο συστήματα μοιάζουν. Και εκεί είναι το ζήτημα. Εδώ για ονόματα λέτε, Τσίπρας, Μητσοτάκης. Εγώ πάντως δεν αναφέρθηκα στο Μητσοτάκη. Και να τους διακόπτετε, να πάνε για το λόγο. Εσείς λέτε για την ακρίβεια, Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ να μιλήσω, γιατί όλοι... Γρήγορα σας παρακαλώ ιδιαίτερως. Στο πρώτο διάλειμμα. Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΜέΡΑ25 μας χωρίζει... Καλά με το κουφέ δεν συζητάμε. Μας χωρίζει άβυσος. Υπάρχουν διακριτές γραμμές σε μείζωνα θέματα πολιτικής. Με το ΠΑΣΟΚ έχουμε δύο μεγάλες διαφορές. Εγώ δεν μιλάω σε επίπεδο παραπολιτικής, μιλάω σε επίπεδο πολιτικής. Οι δύο μεγάλες μας διαφορές είναι η αντίδραση στο άρθρο 16 του συντάγματος που έχει το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο εμείς, εφόσον είμαστε οι πολιτικά κυρίαρχοι, θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων νομικών προσώπων. Και η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε έχει ψηφίσει μέσα στη Βουλή νόμο που να έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Καλά, δεν συζητάω για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο αξιολόγηση είναι η εξίσωση προς τα κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέει αξιολόγηση, εννοεί εξίσωση προς τα κάτω όλων. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, τα δύο, το άρθρο 16. Μαζί δεν ψηφίζετε την αξιολόγηση την πέρυσι, για παράδειγμα. Συγγνώμη, κύριε Κουστολάκη. Συγγνώμη, να πω και να σταματήσω. Αυτά είναι ανιστόρητα. Ανιστόρητα είναι. Το άρθρο 16
Και η αξιολόγηση είναι κάτι στο οποίο ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ έχει συνενέσει μέσα στη Βουλή. Είναι σημεία μίζωνος πολιτικής και όχι παραπομένου. Μετά από 57 νεκρούς ιδιωτικοποιήσεων, θύματα ιδιωτικοποίησης, μετά από 57 νεκρούς, γιατί τα Τέμπη βγήκαν ξαφνικά από την πολιτική επικαιρότητα. Μια τραγωδία, μετά από 57 νεκρούς που είναι θύματα της ιδιωτικοποίησης. Να συζητάμε και να ξαναβάζουμε πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης και τώρα και ο κύριος Πασπάτης το θέμα και της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων είναι τουλάχιστον ασέβεια για να μην πω πιο βαριά. Κύριε Σουβουλάκη, μου δίνετε το λόγο. Σας παρακαλώ, κύριε Χουστουλάκη, κάντε κάτι να προσθέσετε. Για να μην διακόπτω. Να το πάρετε και. Είπε ότι έχει δύο διαφωνίες με το ΠΑΣΟΚ. Ποιες διαφωνίες, πολιτικές διαφωνίες. Εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερες πολιτικές διαφωνίες και αφορούν το σύστημα υγείας. Την νομοθεσία που αφορά. Θα τα πούμε αυτά. Και λοιπά. Επομένως, το, διαφορές, μνημόνιο, το μνημόνιο το τρίτο δεν το ψήφισαν αυτά τα τρία κόμματα μαζί. Μα μου λέτε για διαφωνίες. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Ένα τρίτο μνημόνιο σας λέει κάτι που το ψηφίσατε όλοι μαζί. Κυρία σας το φέρατε. Το λόγο σας θα πάμε σε διάλειμμα. Ο πρόεδρός σας το έφερε το τρίτο μνημόνιο. Κάνετε λάθος. Ο Βαρουφάκης παραιτήθηκε στο μνημόνιο αυτό. Εδώ αποτυπώνεται ακριβώς αυτό που έλεγα πριν. Τα παζάρια για το ποιος, όχι για το τι. Το τι είναι ήδη προαποφασισμένο. Τι να πρωτοαπαντήσω σε αυτά που ακούω, τα οποία είναι το λιγότερο χωρίς αίρισμα. Ποιος έφερε το μνημόνιο, αν ψήφισε ο κύριος Βαρουφάκης, επιστολική ψήφος, η οποία ήταν εξουσιοδότηση για την Δανειακή Σύμβαση, η οποία ήταν στο τελευταίο στάδιο, στο τελευταίο στάδιο της διαπραγμάτευσης, με τα προαπαιτούμενα, τα οποία ήταν μεταξύ αυτών ήταν η κατάργηση ακούστε, του ΕΚΑΣ. Το ΚΚΕ έχει κρίνει τώρα στο τελευταίο. Έχει εκτιμήσει ότι ήταν κινδυνεύει. Ήταν το 24%. Ακούστε, έχετε εκτιμήσει στο ΚΚΕ. Στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Μα ο ίδιος ο Βαρουφάκης το παραδέχτηκε. Θα σας σεβαστώ. Και είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λέει πλαστογράφησε την επιστολή. Ακούστε. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Επειδή έχετε επιμείνει σε όσον ψέμα, αφορά τα πανεπιστήμια. Θεωρώντας ότι κινδυνεύεται από το μέρα 25. Όχι, το λοιπόν, θεωρείτε. Πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Χουστουλάκη. Δεν θέλω να είμαι γενής, κυρία Χουστουλάκη, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερο τοπικά θέματα, νοσοκομεία, ΒΟΑΚ, αεροδρόμια και όλα αυτά που μας απασχολούν και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Διάλειμμα. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερο Σημείο, βέβαια, εκλογές 2023. Συνήθως είναι το ραντεβού μας αυτό. Προσκεκλημένη απόψε για την προεκλογική συζήτηση είναι ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Νίκος Εγουμενίδης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Κουρουπάκης από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, η κυρία Γενοβέφα Χουστουλάκη από το ΚΚΕ και ο κύριος Μάριος Γιονέλης από το ΜέΡΑ 25. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε για την απλή αναλογική και τις ενδεχόμενες συνεργασίες και τώρα θέλω να πάμε λίγο πιο τοπικά. Θα ήθελα να βάλουμε τα μεγάλα έργα, κύριε Πασπάτη, και να κάνουμε μία συζήτηση σχετικά με το ΒΟΑΚ, τα διόδια και όλο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Το έχουμε εντοπίσει δημοσιογραφικά εδώ και περίπου ένα χρόνο για τις αρχαιότητες που είχαν βρεθεί ή που θα βρίσκονταν, γιατί αυτά είναι χαρτογραφημένα στη σύμβαση του αεροδρομίου, στην περιοχή Άγνος, κυρίως στο σημείο Ξεροκαμάρες, όπου το Υπουργείο εκεί προτείνει να γίνει μια παράκαμψη, η οποία δυτικότερα, η οποία απομακρύνει ουσιαστικά και τον επιβάτη από το αεροδρόμιο και από το ΒΟΑΚ κατά 25 χιλιόμετρα. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι η λύση του τούνελ εκεί ευκολότερη. Τα βάζω όλα στο τραπέζι, τα ανοίγω όλα, τα σκέφτεστε όλα και τα απαντάμε. Κύριο Σπρίτζη να ρωτήσετε. Μα δεν το πρότεινε ο κύριο Σπρίτζη στην παράκαμψη. Κύριο Σπρίτζη να ρωτήσετε όταν έβγαλε το αεροδρόμιο με τα 600. Την παράκαμψη. Άλλο καλά το κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Ο κύριο Σπρίτζη όταν έβγαλε το διαγωνισμό δεν το ξέρε. Όταν υπογράψαν για να βγάλουν, που λέει ο κύριο Σπρίτζη ότι κάναμε το Καστέλιο, το βγάλαμε, δεν το ξέρε. Βέβαια το ήξερα. Το ήξερε και το βγάλαμε με 500 εκατομμύρια. Γινόταν αεροδρόμιο 500 εκατομμύρια. Δεν γινόταν αεροδρόμιο 500 εκατομμύρια. Και περηφανευόταν ότι γινόταν με τόσο χαμηλούς αριθμούς. Δεν ξέραμε ότι στην Ξεροκαμάρα υπήρχε. Και σαφώς αυτή τη στιγμή και θα γίνει το τούνελ. Το τούνελ, ξέρετε πότε θα κοστίσει.
80-100 εκατομμύρια θα κοστίσει. Το αυτό. Μεγάλο. Τα 8 χιλιόμετρα. Ναι, τόσο ένα θα μικρό, κοστίσει. 80, 80 με 100 εκατομμύρια θα κοστίσει για να κάνουμε μια σωστή δουλειά. Πού θα γίνει. Εκ των πραγμάτων θα γίνει. Πιστεύετε ότι θα γίνει το τούνελ, ή εγώ δεν το έχει απορρίψει το Υπουργείο. Ένα λεπτό. Υποδομών. Ένα λεπτό. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να υποκαταστήσω, κύριε Συμβουλάκη, ούτε την τον Πρωθυπουργό, ούτε μπορώ να υποκαταστήσω ούτε την πολιτική ηγεσία, ούτε την τεχνική ηγεσία του Υπουργείου, να είμαστε σαφείς. Εκτιμώ ότι έτσι όπως βλέπω την κινητικότητα, επειδή πρέπει το αεροδρόμιο να γίνει, το αεροδρόμιο θα είναι ένας πνεύμονας ανάπτυξης της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Έτσι γίνεται. Με όλα του τα αρνητικά που έχει, δεν θα πάβει όμως να είναι ένας πνεύμονας ανάπτυξης της Κρήτης. Και πρέπει να γίνει σωστά. Το αεροδρόμιο πρέπει να λειτουργήσει. Φαίνεται ότι θα λειτουργήσει το 27-28. Ξέρετε ότι ήμουν από αυτούς που ήμουν απέναντι στο αεροδρόμιο. Ναι, το ξέρετε. Άλλη άποψη. Είχα άλλη άποψη. Γι' αυτό μου δημιουργεί απορία. Ναι. Γιατί λοιπόν, τον ακούω άλλο, άλλο αυτό. Και έχουμε αλλά κάνει αυτό, μαζί συνέντευξη. Αλλά αυτό, και ναι. Ξέρω ότι έχει ναι. πει ότι είναι ένα πανάκριβο έργο. Ναι. Ότι είναι αλλά ένα... αυτό τελείωσε τώρα. Τα, όλα τα κυβερνητικά, όλα τα, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αποφάσισε αυτό. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε για να κάνουμε ένα σωστό αεροδρόμιο, το οποίο θα είναι ο πνεύμονας ανάπτυξης Κρήτης. Το αεροδρόμιο αυτό φαίνεται από τις πληροφορίες που έχω και ο ίδιος, ότι γύρω στο 27-28 θα ολοκληρωθεί, και δεν είναι όμως μόνο το έργο του αεροδρομίου, είναι και το πώς αυτό το έργο θα διασυνδέεται με όλη την Κρήτη. Πώς θα διασυνδεθεί με τον Νότο, πώς θα διασυνδεθεί με το Βόρειο Οδικό Άξονα. Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε, όταν γίνεται ένα τέτοιο έργο, ότι δημιουργούνται ad hoc προβλήματα, τα οποία χρειάζονται ad hoc λύσεις. Οι λύσεις αυτές, αυτή τη στιγμή στην Ξηροκαμάρα, που το ξέραμε ότι η περιοχή αυτή ήταν μια δύσβατη περιοχή για οδοποιία, φαίνεται να είναι η πιο ευπρεπής λύση, να είναι το μεγάλο τούνελ. Δεν είμαι τεχνικός, ναι. δεν είμαι αυτός που πληρώνω. Σας θυμάται που το λέτε, ναι. υπάρχει άλλη διαφορά. Υπάρχει μπορεί, άλλη δεν ξέρω από, τι σίγουρα, από το Υπουργείο σίγουρα, από την κυβέρνηση σίγουρα, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι πολιτικό θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα. Το αν κάνουν το μικρό τούνελ, εντάξει. Όχι, όχι. Σίγουρα, δεν θέλουν καθόλου τούνελ. Δεν είμαι, εγώ σίγουρα θα βρεθεί λύση για να διασυνδεθεί, να περάσουμε το σημείο ναι. της Ξηροκαμάρας και να διασυνδεθεί με το Βόρειο Οδικό Άξονα. Η λύση που δίνεται είναι παράκαμψη 25 χιλιόμετρα πιο μακριά. Δεν ξέρω τι τελικά θα γίνει. Θα το τούνελ, τι τελικά θα επιλεγεί. Το τούνελ ξέρουμε ότι είναι μια ακριβή λύση, η οποία θα κοστίσει 80 με 100 ναι. εκατομμύρια. Έχω μιλήσει και ο ίδιος με τους τεχνικούς, ναι. με τους τεχνικούς της εταιρείας που κατασκευάζει το αεροδρόμιο, το τι θα αποφασίσει τελικά το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία και η τεχνική ηγεσία, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια θέματα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ωφέλειας του έργου και του κόστους του κόστους του έργου. Δεν μπορεί να μην λαμβάνεις υπόψη και το κόστος. Και της κοινωνίας τι θέλει. Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι διαμορφώνεται μια κοινή γνώμη, μια κοινή ναι. γνώμη για ένα μεγάλο τούνελ, το οποίο όμως είναι πανάκριβο. Αυτό το πράγμα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά καθώς. υπόψη μας. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή ούτε να υπερθεματίσω υπέρ του ενού ή υπέρ του άλλου, ούτε αποτελεί αυτό πολιτικό θέμα. Το ξεκαθαρίζω. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά τεχνικό και οικονομικό. Ναι, αλλά το πώς θα και ο ΒΟΑΚ είναι τεχνικό θέμα, δεν είναι πολιτικό. Η ύπαρξη του ΒΟΑΚ είναι το πολιτικό θέμα. Ναι. Το πώς θα υπάρχει, πώς θα κυκλοφορείτε και πώς ο χρήστης θα χρησιμοποιεί είναι τεχνικό το δρόμο. Θέμα. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Το πολιτικό θέμα είναι η ύπαρξη του ΒΟΑΚ και ο τρόπος λειτουργίας του ΒΟΑΚ. Εγώ, παραδείγματος χάρη, από πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα, δεν είμαι εναντίον των διοδίων. Και ξέρετε γιατί δεν είμαι εναντίον των διοδίων? Διότι δεν θεωρώ ότι η κριτική είναι διαφορετική Έλληνες. Και μέσα στις πόλεις. Διονέλη, θα και το και μετά πείτε. Και ναι. μέσα στις πόλεις, κύριε Πασπάλη, να τα ξεκαθαρίζουμε όλα. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Ήταν εδώ σε αυτό το στούντιο. Δεν σε αυτό το στούντιο εδώ ακριβώς πριν από μερικές μέρες, λιγότερες από 10, ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ρεθύμνου, είπε ότι το θέμα είναι ανοιχτό. Όταν τον ρώτησα εγώ από την Αλικαρνασό για να πάω στο Παγνί, ξαναλέω, από την Αλικαρνασό για να πάω στο Παγνί, θα πληρώνω διόδια?
Η απάντηση ήταν το θέμα είναι ανοιχτό. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο και συγγνώμη για τη διακοπή. Ξεκινάω από το αξίωμα ότι εμείς οι κριτικοί δεν είμαστε άλλης ποιότητας Έλληνες από τους υπόλοιπους Έλληνες. Όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες για να χρησιμοποιούν την Παφέ, Πάτρα ναι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνη, για να χρησιμοποιούν την Ιωνία οδό πληρώνουν δύο. Ναι, αλλά θα πληρώσουμε κι εμείς. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο κύριος ναι. Διονέλης, ότι για τις καθημερινές κρίσεις των πολιτών, τις ενδοαστικές, πρέπει να βρεθεί λύση. Και επίσης και κάτι άλλο, ότι ο ΒΟΑΚ έχει το πρόβλημα και που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν παρακαμπτήρες. Δηλαδή, αν κάποιος ναι. δεν θελήσει να μπει μέσα στο ΒΟΑΚ και να μην πληρώσει διόδια, πιθανά που στην Ιωνία οδό θα μπορούμε να το δούμε αυτό. Κύριε... Αλλά όμως προσέξτε, μην χάνουμε το δάσος για να σώσουμε κάποια δέντρα. Κύριε... Αυτή τη στιγμή χάνουμε ανθρώπους στο ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Χάνουμε ανάπτυξη λόγω της μη ύπαρξης του ΒΟΑΚ. Ο Μητσοτάκης. Θα τον κάνει το ΒΟΑΚ. Ο Μητσοτάκης θα τον κάνει το ΒΟΑΚ. Το κομμάτι το αστικό στο Ηράκλειο θα μείνει το ίδιο. Ναι. Αυτό εντάξει, που θέλω να πω. Αυτό που κάνατε εσείς κύριε θέλω να περάσω, 20 χρόνια. Να αλλάξω τη σειρά λοιπόν, κύριε Γουμενίδη, όχι γιατί ναι. δεν θέλω να σας δώσω το λόγο. Ξέρω ότι έχετε να πείτε πολύ περισσότερα και από την εποχή της Πριτζή. Όμως θέλω να πιαστώ από αυτό που λέει ο κύριος Πασπάτης, ότι η κριτική δεν είναι διαφορετική ποιότητα λαό, διαφορετικοί Έλληνες από τους υπόλοιπους Έλληνες για να μην πληρώνουν διόδια. Και θέλω να απευθύνω το ερώτημα σε εσάς κύριε Κουρπάκη. Το Λασίθι, η Σιτιακή, είναι που εξαιρέθηκαν από το Εθνικό Πρωτεύον Δίκτυο. Δεν ξέρω αν θα φτάσει εκεί ο ΒΟΑΚ. Κοιτάξτε, γενικά το κομμάτι του ΒΟΑΚ που αφορά το Λασίθι δεν έχει εξασφαλιστεί η προοπτική της υλοποίησης του ούτε όσον αφορά τις πιστώσεις, ούτε όσον αφορά και την υλοποίηση των μελετών. Είναι μια εξαγγελία από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία στα λόγια. Στην πράξη δεν υπάρχει στο κομμάτι του Λασιθίου. Και επομένως εμείς εδώ λέμε ότι είναι κολοβός ο ΒΟΑΚ έτσι όπως σχεδιάζεται και έτσι όπως πάει να υλοποιηθεί. Μιλάμε για θεωρητικά πράγματα, μιλάμε για ένα ΒΟΑΚ ο οποίος στη θεωρία θα είναι από τα Χανιά, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία, στην πράξη όμως θα είναι μικρά κομμάτια τα οποία αυτή την ώρα δεν αποτελούν ολόκληρο το ΒΟΑΚ. Και επομένως εμείς σαν Λασίθι είμαστε παραπονωμένοι, θεωρούμε ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται, θεωρούμε ότι το Λασίθι είναι ρηγμένο και γι' αυτό αντιδρούμε. Μάθατε και... γιατί σας εξαίρεσα και στα χαρτιά από το Εθνικό Πρωτεύον Δίκτυο. Κοιτάξτε, δικαιολογίες για όλα τα θέματα υπάρχουν πάντα, δικαιολογίες. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά να γίνει ένας βόρειος οδικός άξονας από τη μια άκρη της κρίσης στην άλλη, νομίζω ότι αυτό ήταν από την αρχή που ως διευρωπαϊκό δίκτυο είχε χαρακτηριστεί από αμέσως από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ναι. και μάλιστα όταν γινόταν συζητήσεις στην Επιτροπή της Περιφέρειας εγώ είχα προτείνει ότι εκεί την εποχή που γινόταν οι μελέτες να προβλεφθεί και σιδηροτροχιά δίπλα όπως ήταν στην Εγνατία κλπ. Τότε δεν έγινε δεχτό αυτό γιατί θεωρούνταν εν πάση περιπτώσει δύσκολο. Για να καθυστερήσει το έργο. Δύσκολο, όχι για να καθυστερήσει το έργο γιατί είμαστε στις μελέτες, αλλά θεωρήθηκε δύσκολο έργο, θεωρήθηκε ότι είναι περιττό. Τώρα όμως το συζητάμε και συζητάμε, ξέρετε ναι. ότι αν είχε προβλεφθεί αυτό από τότε θα ήταν διαφορετικά και δεν το λέω έτσι για να περιαυτολογήσω. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το βεβαιώσουν. Είναι η κυρία Μπρεδάκη με την οποία συζητούσαμε τότε και μετέπειτα το τεχνικό επιμελητήριο και μετέπειτα από ναι. την Αμερική, η Παγκρίτη Αμερικής κλπ. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν ότι το Λασίθι εξαιρείται στην ουσία. Το ότι έγινε μία φιέστα με τον κύριο Μητσοτάκη, με μηχανήματα κλπ. Τα οποία είναι σταθμευμένα εκεί προς το παρόν και για ένα κομμάτι μόνο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μας ικανοποιεί. Κύριε Γουμενίδη. Άκουσα τον κύριο Πασπάτη, είπε δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι τεχνικό. Τον κύριο Σπίρτζη. Όχι όλο, όχι όλο. Τον κύριο Σπίρτζη να το ρωτήσουμε σαν μηχανικό ή σαν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Σαν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο, και οφείλω να το αναγνωρίσω κύριε Συμβουλάκη, το μόνο για το οποίο δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πανδημία του κορονοϊού. Για όλα τα άλλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς άλλος δεν πέρασε από αυτή τη χώρα, κανείς άλλος δεν κυβέρνησε αυτή τη χώρα, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει. Τι είναι να δεχτώ το κόστος του έργου που χρειάζεται 100 εκατομμύρια, να το στρογγυλέψω. Ναι. Για να μπορούμε να κάνουμε εύκολα τους λογαριασμούς. Τα 100 εκατομμύρια, κύριε Πασπάτη, είναι το 1 εκατοστό
των χρημάτων που μοίρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα δικά της παιδιά με απευθείας αναθέσεις την τελευταία τετραετία. Τι λέτε γι' αυτά? Τι να πω εγώ. Το λαϊκισμό σας θα απαντήσω. Ποιο λαϊκισμό? Λαϊκισμό σας θα απαντήσω. Τις απευθείας αναθέσεις των 10 δισεκατομμυρίων. Λαϊκισμός είναι. Λαϊκισμός είναι. Είναι λαϊκισμός στα 10 δισεκατομμύρια που μοιράσατε και δεν είναι λαϊκισμός στα 100 εκατομμύρια να πάμε να ρωτήσουμε. Έχετε κάνει το λαϊκισμό επάγγελμα. Είναι λαϊκισμός ότι δώσατε 10 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις? Είναι λαϊκισμός ότι πήρανε 7,5 δισεκατομμύρια υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας? Είναι λαϊκισμός ότι πήρανε 2,5 δισεκατομμύρια από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών? Τα πήρατε. Από τις τσέπες των ανθρώπων που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τα πήρατε. 2,5 δισεκατομμύρια, λες τα δισεκατομμύρια πασαντεμποστράγαλα, πήρατε από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών και τα πήρανε τα διηλιστήρια του πετρελαίου? Δηλαδή πάλι μια κούφτα άνθρωποι. Είναι λοιπόν μια πολιτική που εξυπηρετεί τους λίγους. Μπορείτε να την πείτε λαϊκισμό, μπορείτε να την πείτε όπως θέλετε. Δεν απαντάτε στην ουσία και ο κόσμος που σας ακούει, που μας ακούει, το βλέπει. Δεν η ουσία είναι λοιπόν. Τώρα να έρθω στο τεχνικό έργο. Αυτό καταρχήν. Για να ξεμπερδεύουμε. Απαντήστε τώρα για τον δρόμο που δεν τον κάνατε. Που δεν τον προβλέψατε. Απαντήστε γι' αυτό. Για τον κύριο Σπρίτζιβι. Και αφήστε τώρα για τις απευθείας αναθέσεις. Να πείτε. Τις ξηροκαμάρες τις ξέραμε. Ήταν δύσκολο σημείο. Έγινε το. Τι προβλέψατε για τις σύνδεσεις τις ξηροκαμάρες? Πετε μου. Εσείς που είπατε το κάναμε, το διάξαμε. Εγώ ξέρω ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το καθυστερήσατε 3 χρόνια, όχι για τις ξηροκαμάρες, αλλά για να φέρετε πίσω τα διόδια. Γιατί δεν υπήρχε. Αυτή είναι η ουσία. Τίποτα δεν υπήρχε, κύριε Γουμενίδη. Ήταν ασκήσεις επί χάρτου ψεύτικου. Ο κύριο Σπίρτσης δεν έφερε τα διόδια, κύριε Γουμενίδη. Όχι, ναι, θα έχει. Ελάτε όχι, τώρα, δεν κύριε, έφερε κύριε Γουμενίδη, ελάτε. Όχι. Τώρα. Και σε αυτό το νησί ήμασταν και τότε, εδώ ζούσαμε. Έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ διόδια στον Ιωάννη. Απολύτως, ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι θα τα πω στην εκεί. Δεν θα παίξουμε. Θα τα πω στην εκεί. Ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη φάση τη δημοπράτηση. Δεν ξέραμε τι θα κάνει. Όχι, δεν μίλησε όμως, ποτέ για διόδια. Δεν είχατε ακούσει για τη βινιέτα, δεν είχατε ακούσει. Ρωτώ. Δεν είχαμε όπως μιλήσει. Όπως ακούμε και για τα σκιώδη. Για τα διόδια που θα τα πλήρωναν μόνο οι επισκέπτες. Όπως και που δεν μας εξήγησε. Και τα σκιώδη τώρα, αλλά χωρίς να προέρχεται. Συγγνώμη, αυτά τα πράγματα που λέτε, κύριε Γιονέλη, για τα διόδια μόνο του επισκέπτε. Τουλάχιστον ρατσιστικά. Εγώ τα είπα, κύριε Πασπάτη. Είπατε. Εγώ τα είπα. Ο κύριος Σπίρτζης τα είπε αυτά. Θα ήθελα το λόγο, παρακαλώ. Καταρχάς. Αν έχετε ολοκληρώσει, κύριε Γουμενίδη. Πείτε το ολοκληρώσει. Πρέπει να δούμε για το έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι. Μπορούμε να πούμε για το αεροδρόμιο και στη συνέχεια. Αλλά πείτε το τώρα, μια που το ξεκινήσατε, πείτε το. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πρέπει να δούμε συνολικά, κατά τη γνώμη μόντος, όχι βοάξα-βοάκα, αλλά το οδικό δίκτυο της Κρήτης, που ένα κομμάτι του είναι και ο νότιος άξονας και η επαφή ή η προσέγγιση, αν το θέλετε, της νότιας Κρήτης ανατολικά και δυτικά προς το αεροδρόμιο. Ναι, που πρέπει και αυτό είναι ένα έργο που πρέπει να ειδωθεί. Συνολικά δηλαδή πρέπει να δούμε, αν μιλάμε για έργα υποδομών, το οδικό δίκτυο της Κρήτης στο σύνολό του. Ένα πρόβλημα με τα διόδια, και δεν είναι θέμα άλλης κατηγορίας πολιτών των Κρητών, είναι ότι όπου υπάρχουν διόδια και στις μεγάλες εθνικές οδούς της Βόρειας Ελλάδας, της Ελλάδας, υπάρχουν και δρόμοι από τους οποίους μπορεί κάποιος να πάει χωρίς διόδια. Εδώ ουσιαστικά δεν έχουμε παρακαμπτήρες, δεν έχουμε άλλους δρόμους. Άρα γι' αυτό να μην βάλουμε διόδια. Όχι, με αυτήν την έννοια υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και ναι, προφανώς είμαστε κατά των διόδια. Κυρία Χουστουλάκη. Μα είσαστε κατά των πάντων. Καταρχάς. Εσείς κάνετε και το μετρό στη Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα, και το Μουσαμά. Καταρχάς, και πήγατε και κάνατε εγγένεια. Μπορεί να ερίζουν τώρα μεταξύ τους για την πατρότητα του έργου, ποιος το ξεκίνησε και ποιος το συνεχίζει. Αλλά ο ΒΟΑΚ είναι τα δικά μας τέμπη στην Κρήτη. Με εκατοντάδες νεκρούς. Και δεν είναι βέβαια μόνο ο ΒΟΑΚ, είναι όλο το οδικό δίκτυο, το οποίο καταστρατηγεί στην πράξη το δικαίωμα του λαού για ασφαλείς, δωρεάν μετακινήσεις. Το ΒΟΑΚ τον αφήσανε 50 χρόνια σε αυτό το άθλιο χάλι και αποφασίστηκε τώρα η κατασκευή του, όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος για τα θύματα, αλλά γιατί τώρα το επέβαλε η ανάγκη της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Κρήτη. Μέχρι τώρα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε σχεδιασμός. Υπάρχει τώρα, γιατί αυτό επιβάλλει μια Κρήτη που θα είναι διαμετακομιστικό κέντρο. Αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντα του τουριστικού κεφαλαίου. Αυτό επιβάλλουν, αν θέλετε, ακόμα και τα σούρτα φέρτα των ατοικών. Δύο λεπτά. Έχω ακούσει συναδέλφους σας εδώ, ναι, σε αυτήν την εκπομπή, να το λένε αυτό ως θέση.
Εγώ δεν θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω. Θέλω μόνο να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Οι tour operator, οι ξενοδόχοι, οι μεγάλες αλυσίδες υπήρχαν και πριν 10 χρόνια. Βεβαίως. Υπήρχαν και πριν 20 χρόνια. Γιατί δεν είχαν τη δύναμη να το επιβάλλουν τότε? Ήταν άλλες. Βεβαίως. Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Δηλαδή, κύριε, ο Μητσοτάκης ήταν πιο εύκολο? Όχι, όχι. Είναι ο Σπίρτζης ήταν πιο εύκολος. Είναι οι προτεραιότητες και είναι, αν θέλετε, και οι ανταγωνισμοί μεταξύ μερίδων του κεφαλαίου. Ποια μερίδα του κεφαλαίου θα υπερισχύσει? Ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα άλλο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε μια έρηδα μεταξύ των ενεργοβόρων βιομηχανιών, έτσι, και από την άλλη μεριά είναι τα ίδια τα μονοπόλια, ναι, που παράγουν ενέργεια κλπ. Να πω κάτι όμως, γιατί είναι πραγματικό. Ναι, βεβαίως για το ΒΟΑΚ θα πω. Πείτε, να πάμε σε Είναι θράσος, νομίζω, θέλει να λέμε, να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι επιβάλλει διόδια, γιατί οι Κρήτες, η κριτική δεν είναι άλλος λαός. Το 95%... Μα γιατί παραφράζετε, κυρία Χρουστουλάκη, το λόγο μου? Μιλάω με ανθρώπους, μιλάω τα ελληνικά καλά. Και υποχρεούστε και εσείς να ακούτε τι λέω. Ακούσατε, κυρία Χρουστουλάκη, τι είπα? Το 95%... Ή δεν ξέρετε ελληνικά ή θελημένα. Μπορεί. Ή θελημένα λέτε αυτά που λέτε. Άκουσαν όμως και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, το 95% της φορολογίας του ελληνικού λαού, της φορολογίας του κρατικού, τον κρατικό προϋπολογισμό, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός με κάθε κυβέρνηση. Ναι. Με κάθε κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα που αναφέρθηκαν πριν. Είναι μια πολιτική η οποία δεν έχει αλλάξει με όλες τις κυβερνήσεις. Πηγαίνετε λίγο γρήγορα στο ΒΟΑΚ. Λοιπόν, το 95% της φορολογίας του κρατικού προϋπολογισμού το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς τον έχουμε πληρώσει το ΒΟΑΚ και τον έχουμε χρυσοπληρώσει. Και θα τον ξαναπληρώσουμε πάλι ως ένα περίκλειστο δρόμο ιδιωτικό που για να μετακινηθούμε θα πρέπει να πληρώνουμε διόδια. Ακόμα και στις αστικές μετακινήσεις και χωρίς ασφάλεια. Δύο επισημάνσεις. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο, η μόνη υποχώρηση που δέχτηκε η κυβέρνηση είναι για μία σύραγγα, πώς τη λένε, έξω από το Ηράκλειο. Στο Κακόρος. Στο Κακόρος, ακριβώς. Ναι. Όσον αφορά δε, για να δείτε ότι πάντα υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή που έλεγα γιατί πριν, δέχτηκε, ότι κάποιος εξυπηρετείται. Κάποιος εξυπηρετείται. Ναι. Και αυτός δεν είναι ο λαός. Το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, γίνεται ως δημόσιο έργο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ήταν ελκυστικό για τον επενδυτή. Αλλά προσέξτε τώρα. Αφού θα γίνει ως δημόσιο έργο, αυτό θα δοθεί στη λειτουργία θα του, ΣΔΙΤ, έτσι, ΣΔΙΤ, στον επενδυτή, ναι, για... Είναι όχι, ΣΔΙΤ. Δεν είναι ΣΔΙΤ αυτό. ΣΔΙΤ είναι, ΣΔΙΤ είναι, ΣΔΙΤ είναι, πώς το λένε, δεν είναι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, είναι Νεάπολη Χερσόνησος είναι ΣΔΙΤ. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος προβλέπεται ως δημόσιο έργο που για τη λειτουργία του θα δοθεί στον παραχωρησιούχο του άλλου τμήματος που είπα. Και ένα τελευταίο, ένα δευτερόλεπτο. Για τα διόδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να πληρώνουν διόδια μόνο οι επισκέπτες. Και όχι μόνο αυτό, επέβαλε διόδια, για παράδειγμα, εγγενίασε τον άξονα, τον οδικό άξονα Κόρινθο-Πάτρα με διόδια όταν ήταν κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί αναφερθήκατε στο Κακόρος, στη Σύραγγα? Πού θέλατε γιατί, να καταλήξετε? Πού ήθελα να καταλήξω? Έχουμε ένα ΒΟΑΚ που χωρίζει το Ηράκλειο στη μέση. Θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και τεχνικά, εννοώ, πάρα πολλές τροποποιήσεις τέτοιες. Το αστικό που, κομμάτι. Ακριβώς το αστικό κομμάτι. Ότι να που να μην διχοτομεί την πόλη του Ηρακλείου. Υπήρχαν, πείτε την είδηση. Υπήρχαν προτάσεις. Να πείτε υπήρχαν προτάσεις ότι στο Κακόρο δέχτηκαν τη σύραγγα, διότι τα θραύματα από το συγκεκριμένο σημείο θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό για την κατασκευή του υπόλοιπου ΒΟΑΚ. Μπορεί και αυτό, όχι, ναι. Μπορεί, δεν... αυτό είναι. Προφανώς. Κύριε Λιονέλη, το λόγο σε εσάς. Λοιπόν, θέλω να με καταλάβετε, με καταλαβαίνετε εσείς. Θα προσπαθήσω τηλεγραφικά. 10 δευτερόλεπτα, ο λόγος αμέσως μετά, ίσα-ίσα να ξεκινήσετε, να πάμε σε διάλειμμα και να πάρετε το λόγο αμέσως μετά να τα πείτε. Ωραία. Πείτε τώρα. Να πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα. Μήπως είναι πιο χρήσιμο να πάμε στο διάλειμμα. Ό,τι θέλετε. Ωραία, να πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και αμέσως μετά. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ, ζωντανά στην Κρήτη TV, συζητάμε με υποψήφιους βουλευτές, τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Κουρουπάκη από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, την κυρία Γενοβέφα Χωστουλάκη από το ΚΚΕ και τον κύριο Μάριο Διονέλη από το ΜέΡΑ25. Η συζήτηση είναι γύρω από τα τεχνικά έργα
της Κρήτης, εκεί έχει σταματήσει, στο ΒΟΑΚ, τις ξεροκαμάρες και την παράκαμψη αυτή που προτείνει το Υπουργείο μέσα από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο λόγος είναι στον κύριο Διονέλη, εκεί είχαμε σταματήσει. Κύριε Διονέλη. Λοιπόν, δύο θέματα έχουμε βάλει σε αυτό το γύρο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται τηλεγραφικός. Θέμα 1, αεροδρόμιο Καστελίου. Λάθος έργο, παράλογο έργο, χωρίς καμία μελέτη βιωσιμότητας, ένα έργο εις βάρος της πραγματικής ανάπτυξης της Κρήτης, ένα έργο το οποίο στην ουσία αποκαλύπτεται ότι έγινε για να πέσει στα χέρια ιδιωτών το φιλέτο του Νίκος Καζαντζάκης, ένα αεροδρόμιο το Καζαντζάκης το οποίο μπορούσε να επεκταθεί με ασφάλεια για τους πολίτες και για τους κατοίκους της Αλικαρνασσού, χωρίς θόρυβο, με τον λοξό διάδρομο που εγκαταλείφθηκε για ένα υποτιθέμενο ρήγμα, το οποίο δεν έδωσε ποτέ σεισμό και το πήγαμε σε ένα μέρος που έδωσε ένα καταστροφικό σεισμό. Τώρα, να εγκαταληφθεί το έργο αφού ξεκίνησε. Το έργο είναι λάθος. Έχετε την ίδια άποψη. Το έργο είναι λάθος. Πασπάτη, πρέπει να πω. Ο κύριος Πασπάτης, και εσείς δεν ήσασταν υπέρ του αεροδρομίου. Άλλο, από τη στιγμή που ξεκίνησε το έργο. Λέτε ότι πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Είναι... Το έργο θα είναι πανάκριβο. Ρωτώ την άποψή του. Το έργο θα σημάνει τεράστια επιβάρυνση στα εισοδήματα των κριτικών. Θα πληρώνουμε πανάκριβα για να πετάξουμε από το καινούργιο αεροδρόμιο. Συν τα 40 χιλιόμετρα για να πάμε εκεί. Συν την παράκαμψη η οποία τώρα σχεδιάζεται. Συν όλη αυτή τη διαδικασία. Το αεροπορικό κόστος είναι απίστευτες ώρες πτήσης μόνο για να κάνει τον κύκλο από το Λιβικό για να προσγειωθεί στο Καστέλι. Όλα αυτά πάνε τελικά στην τσέπη του λαού. Το αεροδρόμιο Καστελίου θα είναι ένα πανάκριβο έργο. Κάνουν σπέκουλα με το να το παρουσιάζουν ακόμα και ως hub. Δεν ξέρω αν έχει τεθεί στην δημόσια συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Περίπου μας λένε ότι τα εμπορεύματα που θα έρχονται από την Κίνα για την Ευρώπη θα σταματάνε στο Καστέλι. Δηλαδή μερικά πράγματα είναι αστεία. Η επιβάρυνση για την περιοχή είναι τεράστια και από την καταστροφή των 250.000 ελαιόδεντρων. Ναι, 12,5 εκατομμύρια είναι το λάδι που χάθηκε φέτος. Και αν θέλετε, απαντήστε το βεβαίως. Να σταματήσει το έργο. Να σταματήσει το έργο. Αυτή ξεκάθαρα. Είναι η άποψή σας, δηλαδή. Να σταματήσει το έργο και να γίνει ανάταξη της περιοχής. Ξεκάθαρα, το Ηράκλειο έχει αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου μπορεί να επεκταθεί. Είναι ασφαλές. Έχει συνέργειες. Ακόμα και με την είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές. Ο λοξός διάδρομος άδικα εγκαταλείφθηκε. Ξέρετε ότι έχει ένα τεράστιο ρήγμα. Το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ σεισμό. Ρωτήστε τον κύριο Φασουλά, τον Μπάμπη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεν έχει δώσει ποτέ σεισμό. Την πιθανότητα την αποκλείει. Ενώ την πιθανότητα. Τη βεβαιότητα του Καστελίου που είναι πάνω στο ρήγμα. Δεν τη συγκρίνουμε. Ναι. Τώρα πλέον έχουμε ένα δεδομένο ότι στο Καστέλ και στο Αρκαλοχώρι έγινε ένα σεισμός 5,8 ρίχτερ. Ακριβώς. Πώς δεν είναι έτσι. Ότι το εκεί πάνω είναι. Έτσι ακριβώς, εκεί απλά πάνω δεν είναι. Έχει γίνει αυτό που λέτε η μελέτη αυτή. Μισό λεπτό. Υπάρχει μελέτη και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει ότι το αεροδρόμιο μπορούσε να είναι ακόμα και μεγαλύτερο σε χωρητικότητα από αυτό που σχεδιάζεται στο Καστέλι, εάν έφευγε και η 126 και κομμάτι της ΕΑΠ. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα λάθος έργο. Και η τρικομματική συμφωνία επί του λάθους έργου επί των 15 ετών, ξεκινώντας από τον κύριο Στρατάκη ως Υπουργό Μεταφορών, ήταν εμφανής ότι πηγαίνει σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Ένα τεράστιο, ένα λάθος έργο. Η υπόθεση του δρόμου επίσης είναι ένα κομμάτι που πληγώνει. Το φαράγγι της Άγνου καταστρέφεται. Υπάρχει τεράστια ζήτηση. Πάντως, να το πούμε αυτό τώρα, γιατί ακούστηκε λίγο τρομοκρατικό, θα μου επιτρέψετε, το αεροδρόμιο. Δεν είναι ακριβώς στο Αρκαλοχώρι και στο ρήγμα που έδωσε στο Αρκαλοχώρι. Δηλαδή, να μην ακουστεί κάπως ότι είναι τρομοκρατικό. Θέλετε, δηλαδή, θέλετε να φέρω δηλαδή, συγκεκριμένα τον κύριο Ευθύμιο Λέκα ως παράδειγμα. Τον κύριο Ευθύμιο Λέκα συνέντευξη σε μένα, γιατί το θέμα το ξέρω πάρα πολύ καλά, που λέει ότι η περιοχή αυτή κανονικά θα έπρεπε να είναι περιοχή μελέτης για ανθρώπους που ασχολούνται με τη σεισμολογία, γιατί ποτέ δεν κάνουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για το τι έχει εκεί από κάτω. Πάντως, και στο Καστέλι, όχι μόνο στο Αρκαλό. Να ξέρετε ότι για να προχωρήσει το σχέδιο πόλης του Ηρακλείου έπρεπε να χαρτογραφηθεί το ρήγμα του κόλπου του Ηρακλείου. Εγώ λέω ότι για να προχωρήσουν τα σχέδια, τα επιχειρηματικά σε ό,τι αφορά το Καζαντζάκης που είναι φιλέτο, έπρεπε να εκποιηθεί το Καζαντζάκης, έπρεπε να καταστραφεί όλη η πεδιάδα για να κάνουμε ένα άχρηστο, παράλογο, χωρίς μελέτη βιωσιμότητας έργο. Μπορώ να πω κάτι. Και τι θα γίνει τώρα, ναι, θα πάρετε το λόγο. Τι θα γίνει δηλαδή στο Ηράκλειο που λέτε εσείς να γίνει φιλέτο. Στο Ηράκλειο σχεδιάζουν μαρίνα, εμπορικά κέντρα, θέλετε να σας πω για πληροφορίες. Θα γίνει πίστα για καρτ. Εγώ ξέρω πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
με ρεπορτάζ και δικό μου, έχει ήδη δεσμεύσει το χώρο με συγκεκριμένα milestones, όπως τα ανέφερε εκεί, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για το όσο προχωράει το Καστέλι να εκποιείται σιγά σιγά το Καζαντζάκης. Ξεκάθαρα το, πράγματα. Το κείμενο δεν το έχετε. Το κείμενο το έχω. Το είναι έχει. Επιστολή Μάλιστα. συγκεκριμένη και είναι δύο χρόνων ρεπορτάζ. Έφαγα πολύ χρόνο στο ΒΟΑΚ, στο αεροδρόμιο, λίγο για το ΒΟΑΚ. Ναι. Τα διόδια τα έφερε ο κύριος Σπίρτζης. Δεν μας εξήγησε ποτέ πώς θα λειτουργούσε η βινιέτα μόνο για τους επισκέπτες. Εγώ πάλι ρωτούσα ένα ταξί πληρώνει. Αν πάρει εμένα να με πάει από εδώ στο Ρέθυμνο, θα πληρώνω. Είμαι κάτοικος. Άμα έχει τουρίστα μέσα, τότε θα πληρώνει. Το ΚΤΕΛ θα πληρώνουν μόνο οι τουρίστες και οι άλλοι δεν θα πληρώνουν. Μάλιστα. Ποτέ δεν. Στοιχειώδεις ερωτήσεις μπορεί να ακούγονταν και αστείες. Ο κύριος Σπίρτζης δεν το εξήγησε ποτέ. Άνοιξε πολύ καλά την πόρτα των διοδίων και σήμερα έρχονται μέσα στις πόλεις. Σας είπα. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού την άνοιξε την πόρτα. Την άνοιξε την πόρτα διάπλατα. Ήτανε ψέμα το μόνο για τους επισκέπτες και σήμερα φτάνουμε στον κύριο Κεφαλογιάννη που σας έλεγα πιο πριν να λέει ότι ναι, από το Παγνί, από την Αλικαρνασσό για το Παγνί θα πληρώνεις διόδια. Ξεκάθαρα. Το τρένο είναι το ζήτημα που συνδέει τα δύο θέματα. Το τρένο το Μέρα 25 το έχει στηρίξει. Είναι από τα βασικότερα ζητήματα, ακόμα και μετά την τραγωδία, πολύ περισσότερο τώρα ένας δημόσιος τέτοιος φορέας. Και αντί να το συζητάμε για να ενώσει τις πόλεις της Κρήτης, το συζητάμε για να το πάμε και αυτό στο Καστέλι. Και να είναι αυτό που θα συνδέσει, γιατί δεν μελέτησε κανείς. Με προοπτική να συνδέσει τις πόλεις. Ναι, αλλά το δίνουμε εκεί τελικά. Το δίνουμε εκεί. Από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσει. Μισό λεπτάκι. Αν γίνει στο Καστέλι δεν θα γίνει ποτέ. Ο κύριος Κουρουπάκης έχει συντήρηση. Μισό λεπτάκι. Ένα δευτερόλεπτο θέλω και σταματώ. Επειδή ο κύριος Πασπάτης είπε για τους πολίτες της Κρήτης που δεν είναι καλύτερης ποιότητας ή καλύτερης, που δεν είναι διαφορετική. Δεν είναι διαφορετική. Ούτε οι πολίτες της Μάλτας, ούτε της Κύπρου, ούτε της Κορσικής. Όπου υπάρχει αυτοκινητόδρομος σε νησί, δεν υπάρχουν διόδια. Και αν ο κύριος Πασπάτης έχει ένα παράδειγμα να δείξει, ας το δείξει. Οι Κρητικοί το έχουν πληρώσει, τον ΒΟΑΚ είναι πίσω 50 χρόνια σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πληρώνουν φορολογία, πληρώνουν, δικαιούνται έναν δημόσιο δρόμο. Και αυτά το ότι δεν είμαστε εμείς διαφορετικοί και πρέπει να το πληρώσουμε ξανά για να απολαύσουμε έναν δρόμο που δεν θα σκοτώνει τον κόσμο. Θα μου επιτρέψετε να πω βαριά λέξη, αλλά θα την πω. Είναι ντροπή να ακούγεται ότι εσύ ως κριτικός λαός, εγώ δεν είμαι και κριτικός, ξέρετε, είμαι ξενομπάτης που λένε εδώ, αλλά θεωρώ ότι αν ήμουν θα με προσέβαλε αυτό που λέει ο κύριος Πασπάτης. Και με προσβάλλει ως κάτοικο πια της Κρήτης, διότι δεν μπορεί να ακούγεται ότι κύριε δεν Κουρουπάκη, είμαι εγώ διαφορετικός για να μην πληρώσω. Μισό λεπτό. Θα πάρετε όλοι το λόγο. Καταρχήν θέλω να βάλω μια άλλη διάσταση σε όλη αυτή τη κουβέντα, γιατί. Ούτε τεχνικοί είμαστε, ούτε είναι η συζήτηση μόνο για αυτό το ζήτημα. Είναι γενικό θέμα, το οποίο είναι πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε πολιτικός φορέας την περιφερειακή ανάπτυξη. Γιατί εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, θέλουμε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, με αρμοδιότητες, με πόρους και με τη δυνατότητα, προφανώς, να επιλύει ζητήματα που είναι κοντά στον πολίτη, αλλά και γενικότερα να σχεδιάζει την ανάπτυξη της περιοχής και όχι να γίνεται θέμα του κάθε υπουργού ή του κάθε μεμονωμένα, αν αλλάξει ο υπουργός, αλλάζει και η πολιτική κλπ. Η περιφερειακή ανάπτυξη λοιπόν πρέπει να κατέβει σε επίπεδο περιφέρειας, να έχει τη δυνατότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων αυτών, φυσικά με τα διάφορα Πού τεχνικά ζητήματα τα οποία. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του αεροδρομίου, επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα που σχετίζεται με το αεροδρόμιο της περιοχής ή της Ιτίας. Έχει μπει μία ρήτρα όσον αφορά τη σύμβαση ότι εάν αναπτυχθεί το αεροδρόμιο της Ιτίας και από αυτό υπάρξει μείωση εσόδων όσον αφορά το αεροδρόμιο του Καστελίου, το ελληνικό δημόσιο υποχρεούται σε αποζημίωση. Αυτό για μένα είναι λάθος που μπήκε κατά αυτόν τον τρόπο. Το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Διότι καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Ιτίας πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθεί. Είναι σε μια θέση η οποία εξυπηρετεί την Ανατολική Κρήτη. Αυτό το ψήφισε και επομένως, το ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμάς μας απασχολεί σαν περιοχή. Και γι' αυτό το θέτω. Και προφανώς θα υπάρξει και θέμα συζήτηση για αυτό δεν το θα ζητήμα. Απαντήσετε για το ότι το ψήφισε. Αφορά, μα το ψήφισε. Το ψήφισε. Όσον το ψήφισατε αφορά, αυτό. Γιατί κάνετε ότι δεν το ακούμε. Μισό λεπτό. Στους υπόλοιπους. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα του νομού Λασιθίου, είπα πριν ότι εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
στην τοπική αυτοδιοίκηση να χαράζει την ανάπτυξη της περιοχής και να έχει τη δυνατότητα παρέμβαση και όχι μόνο γνωμοδότηση. Γιατί εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει πολλά πράγματα παρά μόνο γνωμοδοτήσεις, τις οποίες άλλες φορές, καμιά φορά μάλλον, ακούγονται, αλλά τις περισσότερες φορές καταστρατηγούνται. Και επομένως πρέπει αυτό να γίνει με αυτό, πολιτική. Σωστά, αλλά αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με πώς είναι νομοθετημένα τα πράγματα. Αλλά έτσι όπως συζητάμε τώρα, είδατε ότι συζητάμε μεταξύ ανθρώπων που είναι στο Ηράκλειο, υπάρχουν διαφορετικές. Αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί και η απόφαση αυτή να έχει πάρθει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα έπρεπε, ίσως και από τη διεκδίκηση των πολιτικών δυνάμεων και όχι από την τοπική αυτοδιοίκηση του νομού Λασιθίου, κύριε Κουρουπάκη. Ναι, γενικότερα, γενικότερα. Αλλά κύριε, λέω ότι πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα για να το κάνουν αυτό. Επιγραμματικά, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ολοκληρώνουμε κάπως το κομμάτι των, των έργων υποδομών. Αν έχουμε χρόνο. Είμαστε εδώ, είναι. Εγώ θα ήθελα απλά. Έχω να σας ρωτήσω κι άλλα. Πείτε και τώρα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι στα έργα υποδομών για την Κρήτη είναι το οδικό δίκτυο και όχι μόνο ο ΒΑΚ, όπως το είπα και πριν. Είναι το αεροδρόμιο το νέο στο Καστέλι. Είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού, που πρέπει να το δούμε έτσι με μια πολιτική μακράς πνοής, παίρνοντας υπόψη και όλες τις εξελίξεις με την κλιματική αλλαγή κλπ. Και τα προβλήματα που θα έχουμε τόσο στον πρωτογενή τομέα, αλλά και συνολικότερα στη ζωή στο νησί. Και θα πρόσθετα σαν ένα τέταρτο στοιχείο ξεχωριστό αυτοτελές, που νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει την κεντρική πολιτεία, το θέμα του Αρκαλοχωρίου. Το θέμα της ανάταξης της περιοχής από τα προβλήματα των. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει έρθει στη δημοσιότητα το θέμα ότι πού θα τοποθετηθούν τελικά τα δύο έδρια. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι. Και αυτό είναι το ερώτημα για να πάμε παρακάτω, γιατί εσείς, κύριε Πασπάτη, πρέπει να απαντήσετε. Βλέπουμε το Χανιά Χερσόνησος Θιώδια, το επόμενο ΔΙΤ ελεύθερο και βλέπουμε και επιδότηση του παραχωρήσεων. Μου κάνετε μια ερώτηση, αφού διαφωνώ με τα διόδια, πώς να, τι να απαντήσω. Πώς πουθενά, πουθενά να μην τοποθετηθούν διόδια. Δηλαδή, αν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση, δεν, πώς θα συνεχίσει. Δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε χωρίς μίλησε ποτέ χωρίς διόδια. Και θα ούτε το συνεχίσει. Όχι. Και δεν υπάρχει καμία απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης δηλαδή της περίοδου 15-19, που να μιλάει για διόδια. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν δηλώσεις. Γιατί ο Στήρση δεν τον έχει βγάλει. Η Ελλάδα δεν το βγάλε. Το εξήγησα. Εσύ δεν είσαι στην κυβέρνηση. Το εξήγησα πριν. Και κάπως το ανέφερε ο κύριος Διονέλης προηγουμένως. Τα νησιά που δεν έχεις παράπλευρους δρόμους για να ακολουθήσει ο κόσμος, δεν μπορείς να βάλεις διόδια. Αυτό, και αυτός είναι ο λόγος που τα νησιά. Στο Σπίρτσι το είπατε. Ευτυχώς, κύριε Οικουμενίδη, ευτυχώς που κυβερνήσατε και είδατε την αξιοπιστία των λόγων σας. Και ο κύριος, λοιπόν, κύριε Συμβουλάκη, θα ήθελα για δύο λεπτά να έχω, θέλω να πω, γιατί αμήνομαι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα δίνω το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, αν για δύο πράγματα δεν μπορείς να την κατηγορήσεις ό,τι αφορά τις υποδομές, είναι η πολιτική βούληση που έχει για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο κινείται με ταχύτατους ρυθμούς. Λογικά το 28 θα έχει ολοκληρωθεί. Και η πολιτική βούληση, και η πολιτική βούληση που έχει για να γίνει ο ΒΟΑΚ. Είναι η μοναδική κυβέρνηση που έχει τέτοια στέρεη και δεδομένη βούληση για να γίνει αυτό το δεύτερο, αυτά τα δύο θα αποτελέσουν τους πνεύμονες της Κρήτης. Ακολουθήστε τα φερά της παραδόσης. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε. Ακολουθήστε τα φερά. Μα κύριε Οικουμενή, δεν σας διακόπτω. Σας παρακαλώ. Αυτή η κυβέρνηση έχει παρελθόν. Τι έκανε 40 χρόνια για τους κρητικούς. Κύριε Οικουμενή, διαφωνώ με λίγο να ολοκληρώσω. Σεβαστείτε με. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουπάκη, αφήστε με να μιλήσω. Μα δεν έχετε προσλάβει τεχνικούς συμβούλους καν για να. Μα σας παρακαλώ, κύριε Κουρουπάκη. Τώρα. Για λοιπόν, εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να μιλήσω. Πείτε, κύριε Πασπάτη. Και δεν μπορώ να μιλήσω για ειδικά θέματα. Αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι για πολιτικές. Οι πολιτικές αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρωθεί το Καστέλι, να ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ. Ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Ότι θα μπορούσε να γίνει ίσως καλύτερο, θα μπορούσε.
Θέλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε, γιατί δεν μπορεί το νησί άλλο να μην έχει ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Αυτό αποφάσισαν τα τρία μεγάλα κόμματα στη χώρα, να γίνει το Καστέλι. Να γίνει λοιπόν, ξέρουμε τα προβλήματα που έχει το Καστέλι, πρέπει να το κάνουμε το καλύτερο. Για να μπορέσουμε να δούμε αν θα φτάσουμε στα 18-19 εκατομμύρια τουρίστες με αυτό το αεροδρόμιο. Φυσικά θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να έχουμε τα 18-19 εκατομμύρια τουρίστες, θα πρέπει να έχουμε και τις υποδομές να τους δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε, αυτό είναι το θέμα. Εδώ δεν έχουμε νερό να πιούν οι τουρίστες. Το δεύτερο είναι ο ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας στην ευρύτερη της έννοια, πιστεύουμε ότι γύρω στο 30, ο ΒΟΑΚ θα έχει ένα μεγάλο του κομμάτι θα ολοκληρωθεί και δεν θα πληρώνουμε αυτό το φόρο αίματος, τον οποίο πληρώνουμε τόσα χρόνια και βλέπουμε αυτή τη στιγμή κυβερνήσεις που ήταν για πολλές δεκαετίες στο νησί και κάναν ένα τίποτα. Για τον Πασόκ το λέτε. Μιλάω ότι ήταν για πολλές και τώρα μας δείχνουν το δάκτυλο και που δεν κάναν τίποτα στο ΒΟΑΚ. Ο νοών νοήτο. Ο Μητσοτάκης είναι κυβερνήτης από το 19 και από το 19 και μετά στο νησί μιλάμε για ΒΟΑΚ και για Καστέλι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην αδικείτε τώρα. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίστηκε η σύμβαση. Λοιπόν, δεν πέρασε αυτή η βουλή. Να είμαστε δίκαιοι. Ένα αυτό. Δεύτερον τώρα. Και οι δάτινοι πόροι που σωστά ο κύριος Ιγουμενίδης τους ανέφερε. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι μόνο να έχουμε τις υποδομές. Να πούμε για το αεροδρόμιο πριν και στου δάτινου πόρου. Αφήστε το να ολοκληρώσει και να πείτε κι εσεί. Δεν σα διακόπτω εγώ εσά. Ολοκληρώστε, κύριε Πασπαλίδη. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει το φράγμα του Ταυρονίτη στα Χανιά, σημαντικό φράγμα, και έχουμε βάλει σε διαδικασία το φράγμα του Πλατή Ποταμού. Το φράγμα, η εκτροπή του Πλατή Ποταμού στα νότια του Νομού Ηρακλείου θα αποτελέσει το κύριο αρδευτικό έργο που θα αρδεύσει τη Νότια Μεσαρά. Το ακούμε 30 χρόνια αυτό τώρα, κύριε Πασπαλίδη. Εμείς το βάλαμε μπροστά το έργο. Και το έργο αυτό θα ξεκινήσει. Ο ΑΚ αυτή τη στιγμή το έχει στις προτεραιότητες. Το ακούμε 30 χρόνια. Εμείς δεν είμαστε σαν τους προηγούμενους, κύριε Πασπαλίδη. Ο Μητσοτάκης δεν είναι σαν τους προηγούμενους. Ο Μητσοτάκης κάνει και συγκρίνεται. Ο Σαμαράς δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο πατέρας Μητσοτάκης. Μα σας λέει ότι είναι θέμα προσώπου, λέει ο κύριος Πασπαλίδης. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Αλλά... Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα ότι δεν είναι σαν τους προηγούμενους, ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αυτά που είπε τα έκανε τα περισσότερα και ζητάμε αυτή τη σύγκριση. Και ζητάμε τη σύγκριση. Δεν τα άλλα τα δεδομένα στις κυβερνήσεις του 1990, άλλο στις κυβερνήσεις του 2010, όταν ανέλαβε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο μαζί με όλα τα προβλήματα που είχε τότε η χώρα να αντιμετωπίσει με τα μνημόνια και άλλα αυτά τα δεδομένα που είχαμε το 19. Δεν είχε προβλήματα αλλά να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ πήραν συγχωροχάτη όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, κύριε. Ολοκληρώστε να πάρει το λόγο, κύριε Αφού. Και κλείνωσε αυτό ότι εμείς το καράβι το παίρνουμε από κάπου και ξέρουμε πού θα το πάμε. Φαίνεται καθαρά από τον τρόπο της τοποθέτησης του κυρίου Ιγουμενίδη ότι το καράβι το παίρνουνε, το πήρανε, δύο φορές το πήρανε. Και σας αφήσαμε 37 δις τα ταμεία. Με την ενισχυμένη αναλογική. Με 37 δις τα ταμεία. Κατέστρεψαν τη μεσαία τάξη, την υπερφορολόγηση ο κύριος Τσακαλώτος και μας λένε μετά ότι μας αφήσαν 37,5 δις όταν διέλυσαν με πολιτική βούληση τη μεσαία τάξη. Και ξαναζητάνε πάλι και δεν τρέπονται, ξαναζητάνε και μιλάνε υπέρ της μεσαίας τάξης. Ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσακαλώτου. ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μιλάει για τη μεσαία τάξη. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Τη διαλύσατε, κύριε Γουμενίδη. Τη διαλύσατε. Μας δώσατε διαλυμένη χώρα. Όχι διαλυμένη τάξη. Διαλυμένη χώρα μας παραδώσατε. Και πραγματικά είναι ντροπή, είναι θράσος να ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού. Ολοκληρώστε, κύριε. Αυτό θέλετε έτσι. Κυρία Χουστουλάκη. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο παρά να γελάσω. Αληθινά. Ναι, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακώνονται, με ποια έννοια γιατί τσακώνονται. Η ίδια αναπτυξιακή αντίληψη έχουν. Τι σημαίνει ανάπτυξη, περιφερειακή την είπε εδώ πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, περιφερειακή ανάπτυξη. Οι δύο άλλοι εκπρόσωποι των κομμάτων τι θέσανε σε άλλη βάση. Τι σημαίνει ανάπτυξη λοιπόν, αμύθιτα κέρδη για το κεφάλαιο. Και από την άλλη μεριά, ένας λαός που οι ανάγκες του θεωρούνται κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αεροδρόμιο του Καστέλι, του οποίου την κύρωση τη σύμβαση στη Βουλή το ΚΚΕ την καταψήφισε και συμπαραστέκεται στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής και στα δίκαια αιτήματα του συλλόγου τους, το
οι οποίοι βάζουν ζητήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα παραγνωρίσει. Για βάλτε τα αυτά τα ζητήματα τώρα και δεν μιλάω για τα αεροδρόμια, ζητήματα, μιλάω και για την καταστροφή που έχει. Βάζουν ζητήματα σε σχέση με τον υδροφορέα, βάζουν ζητήματα σε σχέση με την αλλαγή χρήσης γης, βάζουν ζητήματα σε σχέση με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, βάζουν ζητήματα που έχουν σχέση γενικότερα με την χωροταξική οικιστική ανάπτυξη που εξυπηρετεί άλλους στόχους πια, στο ρημαγμένο αρκαλοχώρι, και όλα αυτά τα σχέδια, τα χωροταξικά και τα πολεοδομικά, δένονται απόλυτα με το αεροδρόμιο. Δηλαδή, ο σχεδιασμός είναι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και αυτό φάνηκε και από τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που κάνανε τώρα μετά το σεισμό. Συμφωνούσαν όλοι σε αυτό, για τον πολεοδομικό σχεδιασμό που μετατρέπει το αρκαλοχώρι σε ένα open mall του αεροδρομίου. Αναφορικά με το αν είναι έργο υπέρ του λαού και το αν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί, αυτό, κύριε Συμβουλάκη, φαίνεται ήδη από το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Ποιους εξυπηρέτησε και πώς ωφέλησε την περιοχή. Θα το πω απλά-απλά. Ξανά. Από τη μια είναι το μεγάλο κεφάλαιο και από την άλλη είναι οι ανάγκες του λαού. Αυτά είναι το νερό και η φωτιά. Φίλοι δεν γίνονται. Μάλιστα. Για παράδειγμα, στο Αρκαλοχώρι, με το μεγάλο σεισμό. Πάντως, εσάς και από τη Μεσαρά θα έπρεπε να σας απασχολεί όταν θα θέλετε να πετάξετε πώς θα πάτε στο Καστέλι. Προφανώς και μας απασχολεί, και δεν μας απασχολεί μόνο το πώς τεχνικά. Δεν λέω τεχνικά, δεν είμαστε δρόμο. Ακριβώς. Δεν λέω τεχνικά το τι θα γίνει. Μας απασχολεί γιατί όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν ακούγονται για μέσα σταθερής τροχιάς κλπ. Εμείς δεν έχουμε με την τεχνολογία καμία διαφορά. Δεν θα έρθει στη Μεσαρά το τρένο. Ναι, όχι, προφανώς. Προφανώς και δεν θα έρθει. Μιλάμε για τη χάραξη του νότιου οδικού άξονα και τη σύνδεση του αεροδρομίου με τη Μεσαρά. Λέω ότι πέφτουν στο τραπέζι και άλλες προτάσεις, όπως είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς λόγω του αεροδρομίου. Όμως, πάντα υπάρχει παράμετρος η εξής. Αυτές οι δυνατότητες τεχνικές που πράγματι δίνει η εποχή μας και για χαράξεις δρόμων και για διανοίξεις και για μέσα σταθερής τροχιάς κλπ. Από ποιον και για ποιον. Ποιος τα πληρώνει, ποιος θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί, μάλιστα, κύριε Συμβουλάκη. Επειδή ανοίχτηκαν όμως πολλά θέματα, και δηλαδή πρέπει να βάλουμε κι άλλα, οπότε κλείστε γρήγορα. Ναι, πρέπει να βάλουμε το θέμα του αρκαλοχωρίου, γιατί εκεί υπάρχει και μια κοινωνία. Ωραία, εντάξει, πάω πας. Που είναι κατεστραμμένη. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι δεν είπαμε αυτό που απασχολεί τελικώς τους αγρότες και τους παραγωγούς με το κόστος παραγωγής, με την υπέρμετρη, τα υπερκέρδη τα οποία έχουν οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ενέργειας και οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν για να λειτουργήσουν οι ενεργειακές κοινότητες, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα χωρητικότητας του δικτύου και άρα χρειάζονται δίκτυα. Και εδώ είναι λοιπόν τα ζητήματα που λέμε, ποια είναι η στόχευση του Ταμείου Ανάκαμψης όσον αφορά τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Γι' αυτό και έχουμε επικρίνει τον κύριο Μητσοτάκη για τις πιστώσεις τις οποίες διαθέτει όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Τον έχουμε επικρίνει όσον αφορά την μη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών. Κύριε Κουρουμπάκη, και γενικότερα, λέγαμε για τα οδικά. Θα μπορούσατε να μας πείτε για τα προβλήματα τα οδικά που έχετε στο Λασίθι? Ναι. Προφανώς σας είπα πριν. Είναι, τρέχει γρήγορα. Ακριβώς. Και αλλάζουμε θέμα χωρίς τα οδικά δίκτυα. Τα οδικά δίκτυα στο Λασίθι είναι, Θέλω να πω, σε πολύ χειρότερη. ΒΟΑΚ στη Σιτία δεν έχει. ΒΟΑΚ, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, θα πω ότι ο κύριος Σπύρτζης, ναι, όταν σε μία σύσκεψη κάποιος είπε για να γίνει ο ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία, είπε ένα χαρακτηρισμό απαράδεκτο για αυτούς που θέλουν, λέει, να πάει ο ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία. Για να μιλήσουμε δηλαδή για πολιτική βούληση. Υβριστικά είπε. Ναι, ήταν κάτι πολύ προσβλητικό. Και το είπε, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο και ακούστηκε. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό ότι εδώ πρέπει πραγματικά να δούμε ορισμένα ζητήματα όσον αφορά το Λασίθι, διότι επειδή δεν έχει μεγάλη εκλογική δύναμη, πολλές φορές μένει στην άκρη. Και κατά κάποιο τρόπο εμείς είμαστε αυτή την ώρα ρηγμένοι γενικότερα. Το δικό δίκτυο είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει ακόμα και το κομμάτι δηλαδή του εθνικού δρόμου, ας το πούμε έτσι. Άμα πάτε θα δείτε ότι ο Τάπητας, ας πούμε, 50 ετών, θέλει φτιαξίματα, θέλει επισκευές, θέλει συντηρήσεις. Το εσωτερικό δίκτυο είναι χάλια. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε. Να κλείσουμε το θέμα. Συγγνώμη, να πω κάτι. Υπάρχει λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, πολλοί από εδώ από το Ηράκλειο έρχονται εκδρομές, πηγαίνουν στο ΒΑΗ, πηγαίνουν στην Κάτω Ζάκρο.
Από το Παλέ Καστρόμο στην Κάτω Ζάκρο έχει ένα εντελώς απαράδεκτο οδικό δίκτυο που χρειάζεται επομένως να βελτιωθεί και να γίνει. Όλα λοιπόν αυτά τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ναι. Ελέγχθη πριν. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θέλω να βάλουμε το Αρκαλοχώρι αμέσως μετά, το κατεστραμμένο Αρκαλοχώρι, και θέλω να βάλουμε και τα νοσοκομεία, την υγεία. Εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά. Υπάρχουν συνεχώς εξελίξεις. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι δεν έχει υπάρξει άλλη χρονιά στο ρεπορτάζ που να έχει απασχοληθεί τόσες πολλές φορές με τα θέματα υγείας, πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία, τις διοικήσεις, το ΕΣΥ και τους ανθρώπους ως επιλογή. Διάλειμμα και αμέσως μετά όλα αυτά. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ ζωντανά στην Crete TV συζητάμε με υποψήφιους βουλευτές τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Κουρουπάκη από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, την κυρία Βέφα Χωστουλάκη από το ΚΚΕ και τον κύριο Μάριο Διονέλη από το ΜέΡΑ25. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος αναφερόμενοι όλοι στο θέμα του Αρκαλοχωρίου, την καταστροφή που έχει υποστεί εκεί η περιοχή και τι έχει γίνει 18-19 μήνες, αν το λέω σωστά, μετά. Εσείς, κύριε Πασπάτη, είχατε και μια εκδήλωση απόψε εκεί. Σήμερα είχα μια προσωπική εκδήλωση. Μιλήσατε με τους ανθρώπους. Μίλησα φυσικά με τους ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά στην πλειονότητά τους σήμερα ήταν πολιτικά προσκυμένοι προς τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τη Δευτέρα είχα δει το Σύλλογο των Σεισμοπαθών, την Ελπίδα, και τον είδα με τη λογική να ξέρω προσωπικά τα αιτήματα, τα προβλήματά τους, οπότε σε ενδεχόμενη περίπτωση που βρεθώ σε κάποια θέση, εκτελεστική θέση, να μπορώ τουλάχιστον να μεταφέρω ή να ξέρω ακριβώς τα αιτήματά τους. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν επέδειξε το δέοντα τη δέουσα προσοχή, ναι, σε αυτή τη φυσική καταστροφή. Και άνθρωποι πήγαν εκεί και χρήματα δόθηκαν, 66 εκατομμύρια ευρώ περίπου έχουν δοθεί. Ότι υπάρχουν προβλήματα στην απορρόφηση αυτών των χρημάτων, υπάρχουν. Mm-hmm. Ότι μπορεί παραδείγματος χάρη να μην υπάρχουν ο αναγκαίος αριθμός μηχανικών για να γίνουν οι πιστοποιήσεις που χρειάζεται, μπορεί να είναι δίκιο. Ότι μπορεί οι πολίτες να μην έχουν τα χρήματα να πληρώσουν τους εργάτες στο ΙΚΑ για να γίνουν το ΙΚΑ των εργατών και όλες αυτές τις διαδικασίες. Που δεν πρέπει να το κάνουν οι πολίτες. Ναι, ο Δήμος αναγκάζεται να το κάνει. Ενώ θα μπορούσε δηλαδή το ίδιο το κράτος και το ΙΚΑ κράτος. Στην Ελλάδα πολλές φορές, κύριε Συμβουλάκη, και δεν είναι μόνο. Όταν ειδικά συμβαίνει μια φυσική καταστροφή, που είναι ένα οξύχρονικά φαινόμενο, είσαι καλά και 5 και 10 δεν είσαι καλά. Εκεί δοκιμάζεται η δυσκολία του κράτους, εκεί δοκιμάζεται το μη σωστό κράτος το οποίο έχουμε, ασχέτως της πολιτικής βουλήσεως, η οποία πώς μπορεί να υπάρχει. Πώς τους είδατε τους ανθρώπους εκεί και με το Σύλλογο? Σαφέστατα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εγώ θέλω να πω το έχουν δίκιο σε αυτά που ακούγονται. Σαφέστατα η περιοχή. Είναι σπέκουλα κομματική. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τέτοια πράγματα. Δεν λέω τέτοια πράγματα. Σαφέστατα η περιοχή του Δήμου Μινώα, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι, ναι, και τις όμορες περιοχές που υπέστησαν τις επιπτώσεις της φυσικής καταστροφής του σεισμού, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακόμα στις πρόσχερες κατασκευές οι οποίες έγιναν. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα όμως όλα να τα ακυρώνω. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν πρόβλημα κάποιοι άνθρωποι, ότι δεν έχει γίνει και καμία προσπάθεια. Ελπίζομαι και ξέρουμε, το πρόβλημα είναι γνωστό, ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει, οι υπουργοί το γνωρίζουν, γίνονται βήματα, θα μπορούσαν να γίνουν γρηγορότερα. Ίσως ναι, αλλά αυτό πολλές φορές, ξέρετε, δεν οφείλεται στην πολιτική βούληση. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Αυτό λέω εγώ. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Τώρα, ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα όπως είναι να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες στα πράσινα σπίτια.
εκεί δηλαδή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη η συμμετοχή του μηχανικού, που, δεν είναι, δηλαδή, που είναι βιώσιμα σπίτια. Ναι. Ότι μπορούν πιθανά να προσληφθούν μηχανικοί περισσότεροι. Ότι μπορούμε να δούμε το θέμα του έμφυα των σπιτιών τα οποία λίγιο δεν λειτουργούν. Λίγιο έμφυα, που η απαλλαγή λίγη φέτος το χρόνο θα πληρώσουν. Ότι μπορούμε να το δούμε αυτό. Ότι μπορούμε να δούμε με δυσκολία. Οι άνθρωποι εκεί μου βάζουν ας πούμε, το θέμα αναστροφής των πληστηριασμών. Σοβαρό. Και οι κατασχέσεις που κάνουν οι τράπεζες ως μια δεύτερη λειτουργία, κύριε Πασπάτη. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια διαδικασία θα θέλει μια νομοθετική ρύθμιση σε επίπεδο επικράτειας και έχει να κάνει γενικά με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. 18 μήνες μετά, 19. Έχουμε ακόμα καιρό μέχρι να κάνουν μια νομοθετική. Έχουμε ακόμα καιρό. Μην βιαστείτε, τους παίρνουν τα σπίτια. Ναι. Αλλά μην βιαστείτε, κύριε Πασπάτη. Σε 19 μήνες είναι ακόμα. Μην λαϊκίζετε πάνω στο πρόβλημα. Μα λαϊκίζω. Των ναι, λαϊκίζω. Αν θέλετε να με κατηγορήσετε ως λαϊκιστή, λαϊκίζω γιατί. Πάνω στο πρόβλημα των ανθρώπων. Μου λέτε ότι πήγατε μετά από 18 μήνες τώρα την είδατε την ελπίδα. Εγώ πήγα, εγώ είμαι ένας ιδιώτης. Εγώ δεν ήμουν βουλευτής. Ούτε ήμουν κρατικός παράγοντας. Εγώ αυτή τη στιγμή εκτίθεμαι στη λαϊκή ψήφο και έκανα αυτή την επίσκεψη. Οι συνάδελφοί μου ήταν το άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, υπουργοί, οι δύο βουλευτές του νομού, επανειλημμένως επεσκέφτησαν την περιοχή και γνωρίζουν τα προβλήματα. Συγγνώμη για την διανομή, θα τα πω. Κύριε Ιγουμενίδη. Ο υπουργός τους κατηγόρησε κιόλας. Όπως είπε ο κύριος Πασπάτης, ο πρωθυπουργός γνωρίζει και γνώριζε. Εντυπωσιακό βέβαια. Γιατί μέχρι τώρα τον ξέρουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τίποτα δεν ξέρει. Από την έκθεση τη Χιόδρα Λίτρα για το ποιοι πεθαίνουν εκτός μέσα στην πανδημία, μέχρι το ότι ο ανυψός του παρακολουθεί. Λαϊκισμός είναι και αυτό, ε. Ότι ο ανυψός του παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτός δεν ήξερε τίποτα, που αυτός έφερε τον ανυψό του. Ο κύριος Μητσοτάκης τίποτα δεν ήξερε. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε. Φαντάζομαι να μην έκανε, τι θα λέγαμε. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακές οι θέσεις του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, της Ελπίδας. Ό,τι έλεγαν 10 μέρες μετά το σεισμό, τα ίδια αιτήματα έχουν οι άνθρωποι και σήμερα. Τα ίδια αιτήματα έχουν οι άνθρωποι και σήμερα. Δεύτερο, δόθηκαν 66 εκατομμύρια. Πόσα απορροφήθηκαν? Έλλειψη μηχανικών. Υπάρχουν προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δεν είναι προτάσεις ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα απορροφήθηκαν τα ίδια? Ελάχιστα. Ελάχιστα. Είναι τίποτα. Έξι άδειες ήταν για ρυθμίσεις σπιτιών, κάτι τέτοιο. Η αριθμή είναι τραγική. Mm-hmm. Και λες, τι κάνουν? Προτάσεις υπάρχουν από το Σύλλογο της Ελπίδας, προτάσεις υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον Δήμο, προτάσεις υπάρχουν από τους φορείς και τις συλλογικότητες της περιοχής. Δεν γίνεται απλά να περνάνε παρέλαση οι υπουργοί να φεύγουν και να ξανάρχονται χωρίς να γίνεται τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, με μια κουβέντα, η κατάσταση στο Αρκαλοχώρι είναι ο ορισμός του εμπεγμού των κατοίκων από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεύτερο, υπάρχουν προβλήματα και με τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν πληγεί και με τις επιχειρήσεις τους. Η αντανάκλαση αυτής της κατάστασης είναι το φοβερό, τρομερό κατά τη γνώμη μου, ότι ήδη 2.000-3.000 άνθρωποι έχουν φύγει από το... έχουν εγκατασταθεί αλλού. Φάνηκε και στην απογραφή αυτή. Εδώ λοιπόν χρειάζονται σοβαρά μέτρα, χρειάζεται πραγματικά η κεντρική πολιτεία να σκύψει, χρειάζεται να αφήσουν επιτέλους την επικοινωνία η οποία δεν λύνει κανένα πρόβλημα, παρά μόνο το προφίλ και την εικόνα του ανήξερου πρωθυπουργού μας, να αφήσουν την επικοινωνία και να ασχοληθούν με τα προβλήματα των ανθρώπων. Μάλιστα. Κύριε Κουρουπάκη. Κύριε Γουμενίδη, από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Πασπάτη, είναι ο ορισμός του επιτελικού κράτους του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα κάνει ένα επιτελικό κράτος το οποίο θα αντιμετωπίζει γρήγορα τα προβλήματα και θα δίνει λύσεις κλπ. Και ότι θα έχει ένα μικρό υπουργικό σχήμα, 58 υπουργούς έχει, τους περισσότερους. Έχουμε το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών που πάλι και εκεί απεδείχθηκε το επιτελικό κράτος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την πολιτική και γιατί είπε ο κύριος Πασπάτης ότι το κράτος ας πούμε δεν λειτουργεί σωστά και είναι άσχετο με την πολιτική βούληση. Δεν νομίζω ότι αυτό στέκει.
η πολιτική βούληση σημαίνει και πώς οργανώνεται ένα κράτος και πώς λειτουργεί. Αλλά εδώ μπαίνει το ζήτημα της ιδεολογίας. Τι σκέφτεσαι για τους πολίτες, τι σκέφτεσαι για το κοινωνικό κράτος. Πώς το οργανώνεις για να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις κρίσεις και τις θεομηνίες γενικότερα. Πώς αντιμετωπίζεις τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν κάθε φορά. Άρα λοιπόν το να το λέμε ότι θα κάνουμε ένα κράτος αλλά το κράτος λειτουργεί από μόνο του και κάνει τα δικά του, νομίζω ότι είναι λάθος. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία νομοθετεί, η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία πρέπει να προσδιορίζει τις διαδικασίες και άρα λοιπόν όλες αυτές οι καθυστερήσεις βαρύνουν οφείλονται στην κυβέρνηση καθαρά. Βαρύνουν την κυβέρνηση. Κυρία Χρυστουλάκη. Και στο Αρκαλοχώρι, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καταστροφών, πλημμύρες για παράδειγμα, από το 19 στα Χανιά, πλημμύρες στο Ηράκλειο, Χερσόνησο κλπ. Τώρα στο... στην Αγία Πελαγία, έτσι, Σιτία, καταστροφές. Σιτία, και όμως στην... ο κύριος Πλακιωτάκης έκανε γρήγορα εκεί τις διαδικασίες. Τίποτα. Κανένα αντιπλημμυρικό δεν έχει γίνει. Τι διαδικασίες έχουν όχι. γίνει. Τις διαδικασίες αποζημίωσης. Τώρα, μετά... Βγήκαν γρήγορα εκεί η απόφαση της αποζημίωσης σε σχέση με την Αγία Πελαγία. Όχι, αποζημίωσης όχι. Αποζημίωσης δεν έχουν πάρει. Και επικοινωνιακά τα λύνει τα θέματα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Επικοινωνιακά όμως, όχι στην μόνο λέτε. Είναι θέμα ταχύτητας, είναι θέμα κυβέρνησης. Και εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε πριν, ότι έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου και άλλος δρόμος είναι οι λαϊκές ανάγκες. Εν προκειμένου, στο Αρκαλοχώρι δεν είναι μόνο η καταστροφή για την οποία θα πω, είναι και η έλλειψη πρόληψης. Μην ξεχνάτε ότι στο Αρκαλοχώρι έχουμε το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, έχουμε το ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, έχουμε το Δημοτικό Αρκαλοχωρίου, έχουμε το Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού, σχολεία για τα οποία δεν έχει δοθεί ακόμα λύση συγκεκριμένα. Mm-hmm. Έχουν ανατεθεί κάποιες μελέτες, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού, για την αποκατάσταση, που είναι ιστορικό σχολείο και από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα ζήτησε να μην αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας, τέλος πάντων. Γιατί κατέρευσαν τα σχολεία αυτά, για ποιο λόγο? Το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπερμνημόνιο που λέμε με τα προαπαιτούμενα, που λέμε σε βάρος του λαού μας, δεν προβλέπει ούτε ένα φράγκο, ούτε ένα ευρώ για αντισεισμικό έλεγχο των σχολείων. Κάποιες ανάγκες λοιπόν που αφορούν τα λαϊκά στρώματα θεωρούνται κόστος. Η πρόληψη θεωρείται κόστος, αλλά και η αποζημίωση θεωρείται κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία όλοι μνώγουν, έδωσε το 0,94 των καταστροφών από το Ταμείο Αλληλεγγύης για το Αρκαλοχώρι. Πρόληψη λοιπόν, αποκατάσταση, τίποτα. Και όταν λέω αποκατάσταση, τι εννοώ? Είτε αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται στα γκρεμισμένα σπίτια, είτε αφορά τους οικίσκους και τους καταβλισμούς. Ελπίδα δεν φαίνεται, παρά μόνο με το δικό τους αγώνα. Τι να πούμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει την έξωση ακόμα και στα σεισμόπληκτα σπίτια? Τι να πούμε για την κοροϊδία του 20% του άτοκου δανείου, που ποιος μπορεί να πάρει, δεν έχει τα ειχέγγυα για να του δώσουν, οι τράπεζες αρνούνται να του δώσουν το δάνειο αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα κράτος το οποίο είναι ταχύτατο, κύριε Πασπάτη, μα ταχύτατο, fast track διαδικασίες όταν αφορά τις αδειοδοτήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις πράσινες business, όταν αφορά τη λαϊκή καταστολή, όταν αφορά ζητήματα που εξυπηρετούν τους ομίλους και το κεφάλαιο, και έχουμε ένα κράτος το οποίο δήθεν μου είναι ανίκανο, εσχεμένα, συνειδητά είναι ανίκανο, επιλεκτικά ανίκανο, όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες. Όσον αφορά το Αρκαλοχώρι, εμείς λέμε ότι είναι ευκαιρία γρήγορα να κατανοήσει ο λαός του Αρκαλοχωρίου και ευρύτερα ότι καμία πίεση δεν μπορεί να ασκηθεί σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, χωρίς να είναι μπροστά το εργατικό λαϊκό κίνημα, ο λαός του Αρκαλοχωρίου, ο λαός της Κρήτης, ο λαός ο ελληνικός, με μπροστάρι το κουκουέ. Μάλιστα. Κύριε Διονέλη, για το Αρκαλοχώρι. Κοιτάξτε, όντας τώρα σε μια περίεργη περίοδο, σε ένα μετέχμιο μεταξύ δημοσιογραφίας και πολιτικής, προσωπικά μιλώντας, επικαλούμε συνεχώς παραδείγματα από το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ότι έχουν ουσία. Mm-hmm. Όταν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης στο Αρκαλοχώρι στις 28 Σεπτεμβρίου του 2021, την επομένη του σεισμού,
Ήμασταν τότε όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί. Ρωτήσαμε αφού έκανε την περιοδία, αφού μίλησε, αφού κατηγόρησε τους πολίτες ότι δεν είχαν φτιάξει καλά το Αρκαλοχώρι και ότι αυτή τη φορά θα το φτιάξουμε καλύτερα κλπ. Και μετά θεώρησα, αφού γίναν κάποιες ερωτήσεις, τι σας έκανε εντύπωση περισσότερο κλπ. Πιάστηκα από μία φράση του, όντας τότε στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Που είπε ότι ήρθα κατευθείαν από τα ηλίσια παιδεία και δεν έλεγε ψέματα, ήταν απευθείας η πτήση, όπου είχε υπογράψει τις συμβάσεις για τις φρεγάτες της Μπελχάρα, mm-hmm. Μπελχάρα, αν το συλλώσω σωστά. Και ότι έρχομαι κατευθείαν εδώ στους συντοπίτες μου ως κριτικός κλπ. Θεώρησα λοιπόν τότε σκόπιμο να κάνω μία ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Φρεγάτες, καινούργια σπίτια για τους πληγέντες ή καινούργιες φρεγάτες? Και μου απάντησε και σπίτια και φρεγάτες, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Λοιπόν, οι φρεγάτες κατασκευάζονται, έρχονται. Τα σπίτια δεν έρχονται. 1000 πρωτόκολλα κατεδάφισης, κόκκινα κτίρια δηλαδή, που δεν είναι, που είναι ακατοίκητα. Ναι. 1000 οικογένειες, ναι, 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 που έχασαν το σπίτι τους, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν που να δεν μείνουν. Δεν μπορούν να μπουν μέσα, ναι. 11 είναι οι άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι να πω ένα μήνα, μπορεί στο ρεπορτάζ να έχω χάσει κάτι, να είναι 15, παραπάνω δεν είναι. Που έχουν δει έγκριση, εγκριτική απόφαση, όχι καν λεφτά ακόμα, ίσως και κάποια χρήματα, αλλά εγκριτική απόφαση από τους 1000 ή 11. Mm-hmm. Και αν φύγουμε από τα κόκκινα και πάμε στα κίτρινα και στα πράσινα, που θέλουν και αυτά επισκευές, που θέλουν και αυτά χρηματοδότηση, είναι άλλα 7.000 που μένουν πίσω. Mm-hmm. Μένουν 700-800 άνθρωποι στα κοντέινερ και θα μεγαλώσουν εκεί παιδιά και εγγόνια. Έχουν αρχίσει στα κοντέινερ να πεθαίνουν άνθρωποι. Δηλαδή στους 19 μήνες, που είπες πριν, συγγνώμη, στους 19 μήνες έχουν φύγει άνθρωποι που δεν πρόλαβαν, όχι να δουν το σπίτι τους να φτιάχνεται, που δεν πρόλαβαν να δουν τη διαδικασία να εκκινεί για να μπουν σε μια διαδικασία. Ναι. Θα πρέπει να πούμε βέβαια σε όλο αυτό, με όλα τα κακά που μπορεί να υπάρχουν, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος εδώ, σε μια συνέντευξή του, παραδέχτηκε ότι είναι και πολλοί πολίτες εκείνοι οι οποίοι δεν κινούν τις διαδικασίες διότι δεεν θέλουν και την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, διότι μικραίνουν οι περιουσίες. Και γιατί είναι εξαδιαιρέ του πολλά. Εγώ, κύριε Συμβουλάκη, αγαπητέ Λευτέρη, δεν θα τολμήσω να κατηγορήσω. Δεν θα τολμήσω να κατηγορήσω σε μια σειρά ευθυνών, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει και αυτό όμως. Δεν θα τολμήσω να επιρρύψω ευθύνη σε κάτοικο. Και δεν το λέω για να λαϊκίσω. Ένα λεπτό όμως. Ένα λεπτό. Μηχανικοί που λείπουν. 150 τετραγωνικά που είναι το όριο για την ανακατασκευή. Αν κάποιος δηλαδή έχει θέλω δύο σπίτια, και οι πρέπει να διαλέξει. Πρέπει να τρέξουμε. Ναι, πρέπει όλοι να διαλέξει ένα από τα δύο σπίτια. Εάν έχει το θέμα της κατεδάφισης, είναι δυνατόν 19 μήνες να είναι ακόμα τα χαλάσματα μέσα στους δρόμους? Βεβαίως, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και για ψυχολογική. Δεν λέω το θέμα της επικινδυνότητας, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Βέβαια, μου πας σε ένα χωριό και βλέπεις ακόμα σαν να έγινε χθες ο σεισμός. Χθες όμως. Και δεν δόθηκαν. Και δεν δόθηκαν. Τα τιμολόγια ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Έχει δίκιο, κύριε Μαστουλάκη. Στο τιμολόγιο με το 2011 που πήρε μια μικρή αναπροσαρμογή και που δεν φτάνει ούτε για ζήτο για να φτιάξει το σπίτι. Δεν δώσανε, ο κύριος Βορύδης υποσχέθηκε στο Δήμαρχο ότι θα δώσει χρήματα για να γίνουν οι κατεδαφίσεις και για να απομακρυνθούν τα μπάζα, το στοιχειώδες, να πάρουμε με μια μπουλντόζα τα μπάζα, να μην είναι μέσα στο δρόμο σαν να έγινε χθες ο σεισμός. Και κερασάκι στην τούρτα σε όλο αυτό, έρχονται οι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί των σεισμόπληκτων, των κατεδαφισμένων κτηρίων, του αέρα. Υπάρχει μια περίπτωση, μου έλεγε ο κύριος Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, του αέρα. Καταλαβαίνεις ότι πληστηριάζουν τον αέρα του σεισμού, το ιδεατό στερεό, δεν ξέρω πώς το λένε, η μηχανική. Τον αέρα του σεισμόπληκτου σπιτιού που έχει πέσει, πληστηριάζεται ο αέρας από ένα φαντ Ιρλανδικό με την έδρα του στα Cayman Islands, επειδή οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΜΙΤΗ πιο παλιά, επιτρέπουν να πολλούνται τα κόκκινα δάνεια στα φαντ και να λειτουργεί όλο αυτό. Ο κύριος Ιγουμενίδης έχει ζητήσει το λόγο. Εγώ ήθελα απλά να πω. Εμείς πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις της κεντρικής πολιτείας. Το αν υπάρχει κάποιος πολίτης, δηλαδή το στοιχείο που ανέφερε πριν ο κ. Γιονέλης. Εγώ είπα 5-6, 11 στους χίλιους ή 7.000 αιτήσεις που δεν έχουν προχωρήσει. Εντάξει, δεν είναι αδράνεια των πολιτών. Είναι ανεπάρκεια της πολιτείας. Το ότι υπάρχουν προτάσεις, γι' αυτό δεν ήθελα να σταθώ σε λεπτομέρειες. Το πιο απλό ίσως είναι να περιγράψει έναν άνθρωπο τον πόνο και την
κακομεριά που, έχει ζωή του. Υπάρχουν προτάσεις, όπως σας είπα, από τις συλλογικότητες εκεί της τοπικής κοινωνίας. Προτάσεις του τεχνικού επιμελητηρίου. Υπάρχουν η προσφορά των ίδιων των μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου του τμήματος του ΤΕΤΑΚ. Εδώ. Αυτά δεν γίνεται να έχουν περάσει 19 μήνες και να μην έχουν αξιοποιηθεί. Να παραμείνει ερείπιο εκεί. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φαίνεται καθαρά. Αυτοδυναμία έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα και θέλει πάλι αυτοδυναμία για να κάνει τι, να συνεχίσει αυτή την πολιτική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και αυτό είναι που καταθέτουμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, ότι χρειάζεται αλλαγή, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να γίνουμε ένα κράτος, κανονικό ευρωπαϊκό κράτος με δυνατότητες να αντιμετωπίζουμε και όλα αυτά τα προβλήματα. Πάντως και στο Βέλγιο και στη Γερμανία και στη Γαλλία ο κόσμος, μια και λέτε για ευρωπαϊκά κράτη. Μισό λεπτό, μη διακόπτω. Είναι στους δρόμους θα τα από τα ίδια μετά. Αντεργατικά θα τα πείτε μέτρα. Μετά. Λοιπόν, θα τα πείτε εσείς μετά. Ολοκληρώστε είναι τελείως για το θέμα του Αρκαλοπολίου. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι η πείνα, η φτώχεια, η ανεργία. Είναι τελείως διαφορετικά. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Εσείς είσαστε απ' έξω από όλα και κάνετε μόνο κριτική. Απ' έξω, εμείς είμαστε μέσα απ' έξω, σε όλα, αλλά απ' έξω. Απ' έξω. Εσείς είστε απ' έξω, μέσα. Είστε, απ' έξω είστε. Έχετε άλλες δεσμεύσεις. Θα προλάβουμε να πούμε για τα νοσοκομεία. Θα τα πούμε τώρα. Είστε μονίμως απ' έξω. Θα το προλάβουμε. Ολοκληρώστε, κύριε Κουρουπάκη. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι χρειάζεται πραγματικά ένα πρόγραμμα το οποίο να δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη και να έχουμε ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί και όχι αυτό το κράτος που έχει τώρα και που το έχουμε ζήσει και που το βλέπουμε και ακούτε πώς αντιδρά. Είναι παρόμοια τα προβλήματα με τη θεομηνία στη αιτία. Δοθήκανε κάποιες προκαταβολές αλλά οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί. Και επομένως μονίμως επικοινωνιακά θέματα και επικοινωνιακά ζητήματα. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή. Και αυτή την αλλαγή εμείς επαγγελόμαστε και θέλουμε τη στήριξη για να μπορούμε να επιβάλλουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο. Κύριε Πασπάτη, ας ξεκινήσω από εσάς να βάλουμε το θέμα των νοσοκομείων. Μη σας ανησυχεί ότι δεν έχουμε χρόνο. Μπορούμε να καταχραστούμε και, ώστε να το συζητήσουμε και να ακουστούν όλες οι απόψεις και να υποθούν πολλά πράγματα. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση? Εγώ θεωρώ ότι είναι εκρηκτική. Το θέμα της υγείας μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ φέτος. Ακόμα και χθες ένα νέο επεισόδιο με την εγκύκλιο Γκάγκα για τις εφημερίες που την πήρε πίσω. Πού οδεύουμε, κύριε Πασπάτη? Λοιπόν, καταρχήν μη συγκρίνομαι τώρα. Δηλαδή τώρα το θέμα της εγκυκλίου της κυρίας Γκάγκας, η οποία ήταν μια απόφαση του ΚΕΣΥ, η οποία διευρύνθηκε σε όλα τα νοσοκομεία και η οποία βασικά ήταν για τα μικρά μόνο νοσοκομεία, τα οποία έτσι λειτουργούν σαν τομείς στα μικρά νοσοκομεία. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων? Στο μεσαίωμα. Τι τέλος πάντων, κύριε Γουμενίδη, δηλαδή. Σας παρακαλώ τώρα, κύριε Γουμενίδη, δεν ξέρετε εσείς ότι τα μικρά νοσοκομεία λειτουργεί στην εφημερία ο τομέας? Δηλαδή, είχατε γαστρεντερολόγους η Ιεράπετρα, είχε γαστρεντερολόγους η Νιγρήτα, είχε γαστρεντερολόγους. 35 χρόνια πίσω. Καλά, σας δικαιολογώ, κύριε Κουρουπάκη, γιατί αγνοείτε το θέμα. Λοιπόν, καλά, εσείς είσαι γιατρός εδώ. Ναι. Το ξέρετε, αλλά και εγώ το ξέρω. Ναι, σας ξαναλέω. Αν νομίζετε ότι υπήρχαν υπό ειδικό τη εφημερίδα. Ο σύζυγός μου είναι. Ναι, το άκουσα. Συγγνώμη, αν θέλετε. Εάν νομίζετε ότι τα μικρά νοσοκομεία θα έχουν όλα που θεσπίζουν, είναι απαράδεκτα και γι' αυτό τα πήρατε. Εάν, κύριε Κουρουπάκη, πιστεύετε ότι όλα τα νοσοκομεία που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο θα έχουν όλε τι υποειδικότητε, αγνοείται το θέμα. Τώρα, το πήρατε πίσω, τώρα, ναι ή όχι? Διότι κατά λάθο το πρόβλημα υπήρξε στα μεγάλα νοσοκομεία που εκεί δεν υπήρχε και η ανάγκη. Η κατάσταση του Εθνικού Σύστημα Υγεία είναι εκρηκτική. Και είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς στον προεκλογικό της λόγο λέει για το ΕΣΥ. Είναι η πρώτη φορά. Το έχει κάνει ο Μητσοτάκης μείζον πολιτικό γεγονός. Στους πέντε άξονες που έχει βάλει το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν γίνει κυβέρνηση είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι εκρηκτική βασικά γιατί υπάρχει έλλειψη γιατρών. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Αυτό κάνει τη δυσκολία και το εκρηκτικό του θέματος. Παλιά, πριν 10-15 χρόνια, λέγαμε ότι λείπουν οι νοσηλευτές, το υποστηρικτικό προσωπικό. Και τώρα λείπει. Τώρα λείπουν οι γιατροί. Και μάλιστα λείπουν όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά. Και ποιοτικά λείπουν διότι αυτή τη στιγμή οι αμοιβές των ιατρών είναι εξευτελιστικές. Εγκαταλείπουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλάει για το δημόσιο σύστημα κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
ένα πενηντάρικο δεν έδωσε αύξηση. Σε ένα βράδυ μέσα, σε ένα βράδυ μέσα με μιλάτε, τα μνημόνια, μιλάτε, με τα μνημόνια, σε ένα βράδυ μέσα. Αφήστε με κύριε Γουμένη, θα μιλήσω εδώ. Για να μπω λίγο στη λογική του κυρίου Διονέλη, σε ένα βράδυ μέσα οι μισθοί των γιατρών στο ΕΣΥ υποδιπλασιάστηκαν. Σε ένα βράδυ. Ναι. Υποδιπλασιάστηκαν. Υποδιπλασιάστηκαν. Ναι, ναι, ναι. Μειώθηκαν δηλαδή στο μισό. Στο μισό, σε ένα βράδυ. Που δεν έγινε σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων αυτό. Γιατί οι μισθοί των γιατρών στο ΕΣΥ ήταν υψηλότεροι από τους μέσους γιατρούς που υπήρχαν, από τους μέσους μισθούς που υπήρχαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ που εκόπτεται ότι κάναμε ό,τι κάναμε, το βλέπαν. Το βλέπανε. Οι γιατροί φεύγανε. Φεύγουνε. Και οι γιατροί δεν γυρνάνε, κύριε Συμβουλάκη. Με τους μισθούς που έχει αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας, δεν γυρνάνε. Άρα θα πρέπει. Είτε να ληφθεί μια γενναία απόφαση αύξηση όχι των 100 και των 200 ναι. ευρώ. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι γιατροί πια που αρχίζουν να είναι ένα είδος ενελήψη, εύκολα, σας μιλάω τώρα πια με τη γνώση της πράξεως. Γιατί ναι. εκεί μέσα λειτουργώ. Ναι, ναι, ναι. Βρίσκεις διπλάσιους και τρισπλάσιους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα με πολύ λιγότερες ώρες εργασίας. Μάλιστα. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τραβήξεις γιατρούς όχι στα μικρά κέντρα, στα μικρά νοσοκομεία, αλλά ούτε στα μεγάλα. Και δεν αποτελεί κίνητρο, γιατί είναι αντιεπιστημονικό κατά τη γνώμη αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα παίρνουμε γιατρούς στα νοσοκομεία και θα είναι σαν πόνους να σας πάω στο μεγάλο νοσοκομείο. Ο γιατρός θα πηγαίνει στο μικρό νοσοκομείο, θα πρέπει να πληρώνεται πάρα πολύ καλά. Καλύτερα ακόμα και από τον γιατρό του μεγάλου νοσοκομείου. Ισχύει αυτό που λέει στο κίνητρο. Για να έχει το κίνητρο, αλλά δεν θα αποτελεί κίνητρο. Ένα γιατρό που θα πηγαίνει παραδείγματος στη Σιτία για 10 χρόνια, ότι μπορεί μετά να πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Βενιζέλιο. Άλλε οι απαιτήσει του νοσοκομείου Σιτία, άλλε οι απαιτήσει των αριθμών των νοσοκομείων. Κύριε Γουμπενίδη, εμείς πάνω, για να κλείσω, γιατί πρέπει να είμαι πολύ γρήγορος, πραγματικά μόνο θετικό σημείο είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης το έχει αναδείξει σαν μείζωνα πολιτική του προτεραιότητα την ανασύσταση του ΕΣΥ με τον τρόπο που τη βλέπουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή που βλέπω και τη συλλειτουργία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα για να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα υγείας. Γιατί η πολιτική δεν είναι η τέχνη του ευκταίου, είναι η τέχνη του εφικτού. Κύριε Γουμενίδη. Εγκύκλιος Γκάγκα. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας. Εγκύκλιος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερεύει ένας γιατρός της ειδικότητας. Να το κάνουμε φραγκοδίφραγκα. Ο κύριος Πασπάτης είναι γαστρεντερολόγος, παθολογική ειδικότητα. Εγώ είμαι καρδιολόγος, παθολογική ειδικότητα. Ένας από τους δυο μας θα εφημερεύει. Φαντάζεστε να έρθει σε μένα μια γαστροραγία ή να εφημερεύει ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και να πάει να αντιμετωπίσει έμφραγμα. Εγώ άντε να δεχτώ ότι οι γνώσεις του Γρηγόρη είναι τέτοιες που δεν θα κινδυνεύσει, δεν θα σκοτώσει παραπάνω τον άρρωστο. Αν αυτό το θεωρείτε περίθαλψη, και αυτό είναι εγκύκλιος, επαναλαμβάνω, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για εγκύκλιο που δείχνει το πώς θέλει τα νοσοκομεία και το ΕΣΥ ο Μητσοτάκης. Αφού είναι γνώστης εδώ ο Πρωθυπουργός και δεν είναι, δεν ήξερε. Αυτό δείχνει. Και το μήνυμα που βγαίνει από αυτό την εγκύκλιο είναι μακριά, παιδιά, από τα νοσοκομεία. Διότι πέρα από την ταλαιπωρία που είχατε μέχρι σήμερα, πέρα από τις καθυστερήσεις και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που είχατε, τώρα πιθανά να κινδυνεύετε κιόλας. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν προς τους αρρώστους, προς τους Έλληνες πολίτες φορολογούμενους, μακριά από τα νοσοκομεία. Μπορεί να σου κοστίσει λίγο παραπάνω παρά έξω, αλλά απόφυγε το. Το ίδιο μήνυμα, επειδή ακριβώς έχει αφήσει τα νοσοκομεία στον αυτόματο πιλότο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και αυτό το ήξερε και το ανάδειξε σε κύριο θέμα, και το μήνυμα στους εργαζόμενους είναι επίσης μακριά από το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα. Γιατί είναι κυβέρνηση που επιλέγει την πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι αντιμετωπίζουν την υγεία, την παροχή υπηρεσιών υγείας σαν ένα τρόπο για να έχουν περισσότερα κέρδη,
Και όχι σαν ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό που πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν την ισότιμη πρόσβαση, την καθολική πρόσβαση σε υψηλό επίπεδο υπηρεσίας υγείας. Υπάρχουν και τα επιμέρους βέβαια εδώ στην Κρήτη με τα νοσοκομεία τα δικά μας που έχουν και επιμέρους προβλήματα. Αναφέρεστε, και δεν είναι μόνο τα επιμέρους προβλήματα, είναι το τελευταίο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει την ενοποίηση νοσοκομείων και αντιμετώπιση του προσωπικού και των προβλημάτων που υπάρχουν, που η πολιτική της δημιούργησε με συγχώνευση νοσοκομείων, ξεκινάει από τα νοσοκομεία της Κρήτης και τα νοσοκομεία του Λασιθίου και είναι ένας από τους νόμους, είναι κάμποση που έχουμε δηλώσει, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αποσύρει. Μάλιστα. Και θα ακυρώσει. Εννοείται, θα προλάβετε. Όσον αφορά τα προβλήματα που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να ρωτήσω, μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου που φωνάζατε διευκρινιστικά, κύριε Πασπάτη. Τότε που φωνάζατε Γερούν Γερά και Βάστα Σόιμπλε, για εκείνη την περίοδο μας μιλάτε. Γιατί αν μιλάτε για εκείνη την περίοδο, είναι προφανές ότι ναι, μας παραδώσατε μια χώρα χρεοκοπημένη που έπρεπε και πήραμε μέτρα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που είχαμε με πολιτική επιλογή. Πρώτα απ' όλα για τη δημόσια υγεία και πρώτα απ' όλα πριν και από τους μισθούς των γιατρών και το λέω όντας γιατρός ήταν η εξασφάλιση των 2,5 εκατομμυρίων συναδέλφων, συμπολιτών μας που είχαν χάσει την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, την εξασφάλιση του κόστους από την κεντρική πολιτεία για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Κύριε Κουρουπάκη, έχω την εντύπωση ότι το μόνο κόμμα και ο πολιτικός φορέας που μπορεί να μιλάει και έχει επιχειρήματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και νομίζω ότι είναι και ο πιο κατάλληλος φορέας να το αναγεννήσει, διότι πραγματικά χρειάζεται αναγέννηση. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα παραμονές των εκλογών λέει διάφορα, ότι τον ενδιαφέρει, ότι θέλει να το προχωρήσει, να το στηρίξει κλπ. Αλλά την ίδια ώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει βάλει ένα ποσό το οποίο εμείς θεωρούμε μηδαμινό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία, ένα 4%, ενώ η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει, έχουν διαθέσει πάνω από το 10% του συνολικού πακέτου του Ταμείου Ανάκαμψης. Πώς θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί, πώς θα γίνουν οι υποδομές, ο εξοπλισμός κλπ. Άρα λοιπόν είναι ανεπαρκές το ποσό αυτό. Και εμείς τουλάχιστον σαν κυβέρνηση, αν συμμετέχουμε, θα απαιτήσουμε να αυξηθεί. Και φυσικά την επαναδιαπραγμάτευση, το ποσό που διατίθεται. Ναι, αν συμμετέχετε σαν κυβέρνηση με ποιον, λέω. Το είπα πριν, εάν υπάρξει δυνατότητα με βάση με το ένα ή το άλλο κόμμα να συμμετέχουμε. Να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Κύριε Κουρουπάκη, πείτε μου τα προβλήματα της. Το εθνικό σύστημα. Του συστήματος όπως το ζείτε στο νομό σας. Θα τα πω. Λοιπόν, το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς, ας πούμε, το ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με όλους τους φορείς των υγειονομικών από την Ελλάδα. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα. Και για τη δική μας την περιοχή, ιατρικό σύλλογος κλπ. Αντίθετη με αυτό το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κάνουν όλοι λάθος και η κυβέρνηση να έχει το σωστό. Γιατί όλοι μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό λοιπόν εμείς το απορρίπτουμε. Θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες. Και επομένως γι' αυτό το λόγο στηρίζουμε τα νοσοκομεία και φυσικά του Λασιθίου, αλλά και γενικότερα τη στελέχωση. Να μείνουν όλα όσα έχουν ή να συμφωνευτούν με τον κύριο Κουρουπάκη. Όλα όσα έχουν είναι ανάγκη για να υπηρετηθεί η υγεία των πολιτών. Η οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να απαντά στο εάν βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή όχι. Εμείς λοιπόν, τουλάχιστον στο Λασίθι, δεν έχουμε δει προτάσεις οι οποίες να οδηγούν σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρά μόνο λογιστικές λογικές. Δηλαδή να συμμαζέψουμε νοσοκομεία, να μην έχουμε ένα συμβούλιο, να συμμαζέψουμε κλινικές κλπ. Το οποίο όμως δεν απαντά σε αυτό που σας είπα πριν. Διότι έχουμε το απαράδεκτο οδικό δίκτυο, έχουμε συνθήκες οι οποίες αυτή την ώρα η κατανομή του πληθυσμού είναι σε 3 βασικά αστικά κέντρα και εν πάση περιπτώσει η πραγματικότητα είναι ότι
Κύριε Κουρουπάκη, η υγεία των πολιτών ρωτώ, πρέπει να είναι υπεράνω λογιστικών θεωρητικών λύσεων. Πριν από περίπου 2-3 μήνες, ίσως κάνω λάθος, ο Πλεύρης άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις του ότι ενδεχομένως να υπάρξουν συγχωνεύσεις ξεκινώντας από το Λασίθι και λέγοντας ότι 7 ή 8 νοσοκομεία στην Κρήτη αυτό το απορρίπτουμε. Είναι, είναι πολλά. Απαντήσαμε. Χιλιάδες λαού στην Ιερά Πετράνα. Το απαντήσαμε. Αυτό απορρίπτεται. Είναι μια λογική η οποία σας είπα υπακούει σε λογιστικά και οικονομικά πιθανόν μεγέθη κλπ. Το οποίο όμως δεν ικανοποιεί αυτό που είπα πριν. Δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ή ένα νοσοκομείο που να συγκεντρώνει τα πάντα και να είναι καλύτερο για άλλους λασιδιώτες. Ακούστε, θα το προτιμούσατε. Υπάρχουν οργανισμοί των νοσοκομείων οι οποίοι πρέπει να στελεχωθούν αυτή την ώρα. Είναι υποστελεχωμένα και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως είπαμε πριν και οι γιατροί εδώ, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα σύστημα υγείας με τους μισθούς που υπάρχουν χωρίς να υπάρξει αλλαγή σε κάποια πράγματα. Και θα πω το εξής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε περιθώρια. Έχουν ζητήσει να ενταχθούν στα βαρέα και αντιγυνά το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό. Ούτε αυτό το κάνουν. Εμείς λοιπόν στην πρότασή μας όλα αυτά τα περιλαμβάνουμε. Γι' αυτό δίνουμε προτεραιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία το ζήτημα της ακύρωσης της νομοθεσίας που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Κυρία Χρυστοβλάκη. Και η περίπτωση της υγείας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς αυτό που λέει ο λαός μας, ούτε τον ένα, ούτε τον άλλο, αλλά ούτε και τους δορυφόρους τους, θα συμπληρώσω εγώ, μπορεί να πάρει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά μόνο με τη στήριξη και την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι κοινή στρατηγική, επεξεργασμένη στρατηγική που ακολουθούν στην υγεία, η οποία έχει συγκεκριμένους άξονες. Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, σμπαράλιασμα των εργασιακών δικαιωμάτων των υγειονομικών και λειτουργία των νοσοκομείων, των εντός εισαγωγικά δημόσιων, με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Εμβληματική πράξη αυτό το νοσοκομείο της Σαντορίνης που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Κυρία Χρυστοβλάκη, θα το τεκμηριώσω αυτά με παραδείγματα. Συγκεκριμένα, από το 2013 έκλεισαν 8 δημόσια νοσοκομεία. Καμία, πανελλαδικά εννοώ. Για εδώ πείτε μου. Για εδώ θα σας πω βεβαίως. Και για εδώ θα σας πω. Καμία κυβέρνηση δεν τα λειτουργήσε αυτά τα νοσοκομεία και να θυμηθούμε τις κοινικές δηλώσεις του Άδωνη του Γεωργιάδη που έλεγε «Μην λέτε ότι η Τρόικα τα έκλεισε, εμείς τα κλείσαμε» ή τις δηλώσεις του Ξανθού του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι όταν ένα νοσοκομείο κλείνει δεν ξανανοίγει. Να πούμε επίσης για την κατάσταση στην Κρήτη, η οποία δεν είναι διαφορετική. Πείτε από εδώ την για κατάσταση. Τα ραντεβού. Μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού στο Παγνί. Μα τι ραντεβού, είναι 12.30. Είναι, κύριε Συμβουλάκη, 12.500 τα χειρουργεία που είναι σε εκκρεμότητα. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κέντρο, τέλος πάντων, κλινική στο Ηράκλειο, που επεκτείνει τα χειρουργεία του με σύγχρονα μηχανήματα. Είναι τυχαίο. Στην Ιερά Πέτρα δεν έχουν ακτινοδιαγνωστικό και ανοίγει φυσικά ένα τέτοιο ιδιωτικό κέντρο. Η σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα που υπηρετούν όλοι, εκεί οδηγεί. Και θα πω συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν όχι μόνο τα νοσοκομεία, όχι μόνο τα νοσοκομεία, τις παρετήσεις των γιατρών, το κλείσιμο τμήματων, να θυμηθούμε λίγο το πολιτικό μορατόριουμ του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην πανδημία, τους υπουργούς κοινής συνένεσης, να θυμηθούμε ότι τώρα θα τα βρούμε, θα λογαριαστούμε μετά. Να θυμηθούμε ότι τα απογευματινά ιατρία του ΠΑΣΟΚ τα συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είχαν 100 εκατομμύρια έσοδα το 2022. Να θυμηθούμε ότι τα απογευματινά χειρουργία που έφερε η Νέα Δημοκρατία είχαν θεσμοθετηθεί από το 2002. Ο ένας παίρνει τη σκυτάλη, κύριε Συμβουλάκη, από εκεί που την αφήνει ο άλλος. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό? Όχι, γιατί είναι όλοι τους δεσμευμένοι στο ίδιο πλαίσιο. Και στην υγεία. Και αυτό λέμε. Δυνατό κουκουέ για να πάνε τα σχέδιά τους στον κάλαθο των αχρήστων. Κύριε Διονέλη.
Το γεγονός ότι έχουμε στην παρέα μας δύο εξαιρετικούς γιατρούς με κάνει να ξεκινώ από τις δικές τους τοποθετήσεις και όχι μόνο για πολιτικούς λόγους. Με προκάλεσε ο κύριος Ιγουμενίδης, ενθυμούμενος, ξέρετε η μνήμη είναι πολύ σημαντικό πράγμα, ενθυμούμενος το Βάστα Γερούν. Μήπως θυμάστε κύριε Ιγουμενίδη ποιος είπε τη φράση Βάστα Γερούν? Ποιος? Την είπε ο κύριος Λιαρόπουλος. Ο κύριος Λιαρόπουλος ήταν ο συνεργάτης, έχει πεθάνει, ναι. Έχει πεθάνει δυστυχώς, δυστυχώς όχι γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να μας απαντήσει θέλω να πω, αλλά δική του ήταν η φράση. Ήταν ο συνεργάτης του κυρίου Λοβέρδου και δικής του εμπνεύσεως του κυρίου Λιαρόπουλου ήταν η συγχώνευση, το σχέδιο συγχώνευσης στα νοσοκομεία του Λασιθίου. Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιος Νικόλαος. Και το Βάστα Γερούν ήταν δική του φράση. Ο κύριος Λοβέρδος δεν τολμούσε να περάσει για πολλά χρόνια τα σύνορα από το Σελινάρι και πέρα δεν πήγαινε όποτε ερχόταν στην Κρήτη. Γιατί όταν πήγε τότε να κάνει τη συγχωνεύση, συνάντησε τον λαό της Ιεράπετρας, ειδικά της Ιεράπετρας και των άλλων περιοχών, μπροστά του και κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι πήγαινε να κάνει. Αλλά ο κύριος Λοβέρδος σήμερα χωράει, όπως λέει ο κύριος Σταθάκης, σε μια πιθανή συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Ο κύριος Λοβέρδος της Νοβάρτης, ο ίδιος είναι. Κύριε Πασπάτη, υπάρχει ένα, πέρα από τις πολιτικές μας διαφωνίες, υπάρχει ένα γεγονός για το πρόσωπό σας, το οποίο δεν το αμφισβητεί κανένας στο Ηράκλειο, ότι είστε ένας άνθρωπος που δουλεύει νυχθημερών, που δουλεύει, επιτρέψτε μου να πω, με πάρα πολύ δυνατούς, με πάρα πολύ έντονους ρυθμούς. Και αυτό το αναγνωρίζει όλο το Ηράκλειο. Με αυτοθυσία στο, με αυτοθυσία, σύστημα στο δημόσιο. Ναι, ναι. Το αναγνωρίζω. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λέει όλο το Ηράκλειο για τον Γρηγόρη τον Πασπάτη. Να του κάνω και λίγο διαφήμιση για την νοσοκομματική αντιπαράθεση τη δική τους. Αλλά μου έκανε εξαιρετικά αρνητική εντύπωση ότι με όλη αυτή τη δουλειά σας τα μετρήσατε, τα ζυγίσατε τα θέματα στο Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας και καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι η λύση είναι οι ιδιώτες. Να μπουν μέσα στα νοσοκομεία οι ιδιώτες. Και ρωτώ από το νομοσχέδιο εκείνο, από το νόμο του κυρίου Πλεύρη, πόσοι ιδιώτες ήρθανε να δουλέψουν στο Βενιζέλιο, που είστε εσείς. Πόσοι ήρθανε να ξεκουράσουν τη δική σας δουλειά και να μην χρειάζεται να δουλεύετε 12 και 18 ώρες. Τη δική σας τη δουλειά. Ή μήπως δεν αναγνωρίζετε, δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε ότι αυτοί που ευνοήθηκαν από την ιστορία με τον νόμο Πλεύρη είναι οι καθηγητάδες του Ηρακλείου, οι οποίοι στα διαγνωστικά κέντρα που έλεγε η κυρία Χουστουλάκη πηγαίνουν και υπογράφουν σήμερα, γιατί έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν και στο ιδιωτικό και να πάρουν και ένα δεύτερο και τρίτο μισθό. Αυτοί τους πήραν και όχι ο κύριος Πασπάτης, που δουλεύει σαν το σκυλί και συγνωρίστε με για την έκφραση. Είναι δυνατόν να μετράτε τη δουλειά σας έτσι, να τη ζυγίζετε, να τη μετρήσατε και να καταλήξατε ότι το συμπέρασμα είναι να μπουν οι ιδιώτες στον κλάδο της υγείας? Και οι ιδιώτες, λέει. Και οι ιδιώτες, σύμπραξη ώστε να παρέχετε υπηρεσία. Θα φέρουμε έναν ιδιώτη. Επειδή δεν έχει δεύτερο, τρίτο γαστρεντερολόγο, τέταρτο, θα φέρουμε και έναν ιδιώτη. Πόσοι γαστρεντερολόγοι πήγανε στο Βενιζέλιο για να δούμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κανένας δεν πήγε. Μόνο ο καθηγητής από το Παγνί μπορεί να πάει να υπογράψει στο ιδιωτικό τάδε, να μην πω ονόματα τώρα, και να βάλει ως επιστημονικά υπεύθυνος να πάρει άλλα 1500. Αυτός ήταν ο στόχος. Ακούστε, αν δεν έχετε εικόνα για το τι είναι, ποια είναι η κατάσταση στην Κρήτη, ξαναδιαβάστε παρακαλώ την επιστολή κόλαφος πραγματικά, την επιστολή παρέτησης της Ελένης Ιωαννίδου από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, η οποία είπε δεν μπορώ να κοιτάξω τους ασθενείς μου στα μάτια και σηκώθηκε και έφυγε. Διότι δεν δούλευε με συνθήκες αξιοπρέπειας σε αυτό το νοσοκομείο. Ακούστε την και τέλος, μισό λεπτό κύριε Χουστουλάκη, σας παρακαλώ. Ένα εξαιρετικό και λέει ιατρείο στο Ρεθμνό. Έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει ένα ιδιωτικό ιατρείο γιατί δεν είχε άλλη επιλογή και πολύ καλά έκανε. Έχει να της πει κανείς κάτι. Αυτό λέω. Λοιπόν, έφτιαξε ένα ιδιωτικό ιατρείο. 35.000 για να δω λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα μετά την Κρήτη. Και τα ίδια είπε και ο γιατρός της Σερίφου πριν από λίγο καιρό. Και καλά στο Ρέθυμνο έμεινε και ένας γιατρός πίσω. Στη Σερίφου ήταν μόνος του, ναι. Και έφυγε. Δεν έχει νοσοκομείο, δεν έχει γιατρό η Σερίφου. Αφήστε τη Σερίφου τώρα. Τρέξτε το λίγο. 35.000 η τελευταία μου φράση. 35.000 νεκροί στην πανδημία. 34. 16.000 από αυτούς πέθαναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Και είναι μπροστά στον ελληνικό λαό ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πασπάτης και του λένε ξαναψηφίστε μας. Χωρίς να έχουν διευκρινίσει ακόμα, εγώ τουλάχιστον το έχω απορία. Δεν ξέρω ο κύριος Πασπάτης αν μπορεί να μας απαντήσει. Μάθατε αν τελικά πεθαίνεις όταν είσαι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ? Έφτασε η μελέτη Λίτρα Τσιόδρα
στο γραφείο, στο Μαξίμου, ή την έχουν χάσει στα σιρτάρια ακόμα και την ψάχνουμε και έχει χωθεί κάπου από κάνα σκρίνιο από κάτω, στο Μαξίμου. Είναι ντροπή και μόνο που βρισκόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό με 34.000 θανάτους, με 16.000 θανάτους εκτός ΜΕΘ, με τους γιατρούς που τους χειροκροτούσαμε επειδή έλεγε η κυρία Μαρέβα να βγούμε στα μπαλκόνια να τους χειροκροτήσουμε και μετά όταν ήταν έξω να διαδηλώσουν τους ρίχναμε χημικά. Μάλιστα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ο κύριος Μητσοτάκης στα θέματα της υγείας και στα θέματα της υγείας έχει αποδείξει ότι είναι σκοταδιστής. Ο κατάλληλος άνθρωπος, δηλαδή στην κατάλληλη θέση. Γι' αυτό κηρύξατε το μορατόριο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει και υπάρχει η δήλωσή του ότι οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων είναι εγγεγραμμένες στο ανθρώπινο DNA. Τι περιμένεις από αυτόν τον άνθρωπο, πολιτική, κοινωνική ισότητα. Κύριε Συμβουλάκη, δύο λεπτά, γιατί τώρα είχε μια πραγματικά αποκάλυψη. Δεν ήθελα να το πω εγώ, αλλά δύο λεπτά. Για πείτε. Δύο λεπτά. Εδώ λέμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταπιεί το καλό κομμάτι του Πασόκ, το βαθύ Πασόκ, το παλιό Πασόκ, η Καηλή τους ξέφυγε λίγο, αφού έχει καταπιεί το άλλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντόναρο, το μόνο πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Όχι η Νέα Δημοκρατία, το λέει ο ίδιος. Το κύριε Πασπάτη, θα το πείτε αυτό που είπατε. Ωστόσο, εγώ ήθελα κάτι άλλο να πω. Εκτός από τα νοσοκομεία, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το κέντρο υγείας Μυρών, μετά από ένα ατύχημα, στο ασθενοφόρο. Θα πετάς λάσπη και μετά. Λάσπη πετάω εγώ. Στη φυλακή δεν είναι και βασανίζεται το κορίτσι σας. Βεβαίως. Τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δημοκρατικά. Δηλαδή δεν μου λες. Στο κέντρο υγείας. Υπάρχει δηλαδή συλλογική ευρωπαϊκή. Λίγο, όχι όλοι μαζί. Μιλάτε τρεις μαζί. Μιλάτε τρεις μαζί. Δεν είναι σωστό. Κύριε Κουρουπάκη, σας παρακαλώ. Μιλάτε όλοι μαζί όμως. Θα απαντήσετε. Στο κέντρο υγείας Μυρών, λοιπόν, δεν υπάρχει από ένα ατύχημα. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είχε ένα τροχαίο το ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι εργαζόμενοι λένε ότι δεν προβλέπεται στις διακομιδές γιατρός και διασώστης. Με αποτέλεσμα το ατύχημα γι' αυτό το λόγο προέκυψε από την εντατικοποίηση της δουλειάς και αυτό έχει και ζητήματα ασφάλειας. Ο εργαζόμενος στο ασθενοφόρο ήταν συμβασιούχος. Ο εργαζόμενος στο ασθενοφόρο, μα εκτός από αυτό, με όταν είναι προσόντα, μόνο ο γιατρός. Ξέρετε, με όλα τα προσόντα ρωτώ. Τι εννοείται με όλα τα προσόντα. Ρωτώ, δεν θα ψάξω το θέμα του σταθμάρχη. Όχι, παίζουν και αυτά. Παίζουν και αυτά, λέτε. Κάποιος τον έβαλε εκεί. Λέω ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις θέσεις. Να έχουν τις όταν δουλεύετε 35 ώρες ή να πω. Αλλά το απαράδεκτο είναι ότι 48, ένα χρόνο μετά δεν υπάρχει το ασθενοφόρο. 48 ώρες με τη διευθέτηση χρόνου. Κοιτάξτε, εργασίας του γιατρών. Κύριε Κουρουπάκη, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Πασπάτης. Μα ναι, αλλά θα μας διευκρινίσει. Για ποιο λέτε. Ό,τι θέλετε, ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε. Είπατε, μας ξέφυγε η Καηλή, δηλαδή τι θέλετε. Όχι εσάς, ξέφυγε λέω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξέφυγε. Αυτό είπα. Ξέφυγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, κατάπιε ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Του ξέφυγε η Καηλή. Έκανε άλλο deal. Στηρίζει όμως τα ευρωπαϊκά λόγια. Κύριε Πασπάτη, εσείς το λόγο. Νομίζω καθαρό. Κάτι θέλατε να πείτε, κάτι θέλατε να προσθέσετε. Σαν γιατρός, γιατί βλέπω μερικές φορές και επειδή είχα και τη διοικητική ευθύνη στο νοσοκομείο μου τη διαχείριση του COVID, τη διοικητική ευθύνη. Σαν αρχαιότερος τότε γιατρός που υπηρετούσα στο νοσοκομείο, θέλω να πω ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο διαχειρίστηκε στο 99,9% τον COVID, σύμφωνα με τις δυνατότητες που είχε, κατάφερε αυτά τα οποία κατάφερε. Μην τα βάζουμε με το σύστημα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έκαναν ό,τι μπορούσαν σε σχέση με τα δεδομένα που είχε το σύστημα υγείας της χώρας το Μάρτιο του 20. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ίσως δεν έχω ασχοληθεί. Δεν έχω δει την αξιοπιστία των μελετών οι οποίες συγκρίνουν τη θνησιμότητα των ασθενών με COVID στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες όταν το κάνουμε adjusted, όταν το δούμε σε σχέση με τις ηλικίες και συνοδάνωση σήμερα κτλ. Δεν έχω ασχοληθεί. Υπάρχουν συνάδελφοι που είναι πολύ επαρκέστεροι εμού
σε αυτό το θέμα, οι οποίοι πραγματικά μπορείτε να κάνετε μια εκπομπή για να, για να ενισχυθεί ή να απομειωθεί αυτό το οποίο λέει ο κύριος Διονέλης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στο επάγγελμα και μπορεί να, πάει, να λέει ευκολότερα πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα πω. Μάλιστα. 15.700, αν σας ναι. βοηθάω, είπα 16.000, ο ακριβής αριθμός, 15.700 οι ασθενείς που πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Ότι υπάρχουν σίγουρα διαφοροποιήσεις μεταξύ των νοσοκομείων. Δεν μπορεί ο Ευαγγελισμός να μην είναι καλύτερος από το νοσοκομείο Ιεραπέτρας. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ή ακόμα και το Βενιζέλιο να μην είναι καλύτερο από το νοσοκομείο Ιεραπέτρας. Μην κατηγορούμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Γιατί πραγματικά στον COVID και τώρα που έχουν περάσει, που πέρασε αυτό το πράγμα, υπέστησαν τα πάντα. Ποιο κατηγόρησε του. Εγώ κατηγόρησα. Τι στο στόμα μα τώρα. Σε αυτό συμφωνείτε όλοι. Εννοείται. Μα μόνο αυτοί στηρίζουν. Με αλτρουισμό και με αυτοθυσία. Και όχι μόνο αυτό. Δέχονται και την τρομοκρατία τη διοίκηση. Θε το παγνί. Όχι, όχι. Έχουν ένα σωματείο δυναμικό απέναντι στη διοίκηση. Η οποία ακριβώ για να λειτουργεί το νοσοκομείο με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια είναι απέναντι στου εργαζόμενου. Ότι η θνησιμότητα η αυξημένη που εγώ προσωπικά δεν το έχω δει, δεν το έχω μελετήσει. Δεν είναι, ναι. είναι αμελιά μου αυτό. Ότι, και είναι άλλοι που πρέπει να το πούν αυτό το πράγμα. Άλλοι ειδικεύσεως συνάδελφοι. Ότι η θνησιμότητα η αυξημένη που αναφέρεται στην Ελλάδα σε σχέση με τη δυνατότητα που είχε το Εθνικό Σύστημα Υγείας πήγε αρκετά καλά για αυτό που αν δικαιολογείται ή όχι, λέτε. Τη μελέτη Λίτρα Τσιόδρα λοιπόν, την έχει διαβάσει λοιπόν, ο κύριος Πασπάτης. Πρέπει να στηρίζεται το σύστημα υγείας. Γιατί πόσοι είναι αυτοί που πέθαναν σωστά. Χωρίς τη μελέτη, τη μελέτη Λίτρα Τσιόδρα την έχετε διαβάσει κύριε Πασπάτη. Την έχετε δει. Τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Τα δημοσιεύματα όμως ένας γιατρός δεν θα τα λάβει υπόψη. Η μελέτη δεν μελέτη έχει δημοσιοποιηθεί. Δεν είπε ότι η θνησιμότητα ήταν. Νομίζω μπορεί να μην την έχει διαβάσει. Δεν αναιρούνται οι ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση. Άλλο. Και αυτό. Εγώ προσωπικά δεν τοποθετήθηκα εναντίον του προσωπικού. Τοποθετήθηκα ενάντια στις πολιτικές επιλογές και ναι, κανείς στο τραπέζι δεν τοποθετήθηκε κατά του προσωπικού. Το προσωπικό το δείρατε, του ρίξατε χημικά, όχι εσείς, η κυβέρνηση. όταν διαμαρτυρήθηκε μετά τον COVID, του ρίξατε χημικά. Ναι, θα το πείτε γι' αυτό. Το λέτε από πριν, θα το πείτε. Εντάξει. Τι είπατε κύριε Κουρουπάκη για το Δήμητρα, λέτε, προβοκάρετε τώρα τον κύριο Διονέλη. Το Δήμητρα το οποίο θα λύσει τα θέματα όλα, ας πούμε, του κράτους και κύριε Κουρουπάκη, ακούστε το. Λοιπόν, έχετε διαβάσει τα non-paper του Πασόκ μόνο για να το ρίξετε τώρα στο τέλος της συζήτησης. Με τους πειραματισμούς, με τους πειραματισμούς του επικεφαλής σας, το πληρώσαμε χοντρά, το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Το πληρώσαμε ένα τρίτο μνημόνιο. Αλλά λοιπόν, δεν μπορείτε να έρθετε. Εσείς δεν το ψηφίσατε το μνημόνιο. Ο Βαρουφάκης έφυγε. Πρέπει να ολοκληρώσει. Ο Βαρουφάκης έφυγε, δεν το ψήφισε το μνημόνιο. Ο Βαρουφάκης κύριε Διονέλη. Τώρα βάλατε το ζήτημα Δήμητρα. Πόσο χρόνο έχουμε να σας το αναλύσω, αν θέλετε. Όχι, δεν θα το αναλύσετε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το διάβασα προχθές. Δεν μπορεί να το. Μην φωνάζετε. Κρατήστε λίγο. Κρατήστε λίγο του. Κύριε Κουρουπάκη, κύριε Κουρουπάκη, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Πασπάτη, πολύ γρήγορα, αν εκλεγείτε, ποιο είναι το όραμά σας για να προσφέρετε στον τόπο σας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εάν εκλεγώ θα προσπαθήσω μέσα στην Ελληνική Βουλή να αναδείξω τα θέματα που ξέρω καλύτερα και στα οποία νιώθω ότι η ζωή με έχει ενδυναμώσει με γνώση και πέρα. Εκεί μπορώ να βοηθήσω. Μάλιστα. Στα θέματα που δεν μπορώ, δεν θα κάνω, αλλά υπάρχουν 2-3 τομείς. Σας ενδιαφέρει ο τομέας της υγείας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι ένας τομέας τον οποίο, όπως και ο κύριος Οικουμενίδης, τον έχουμε ζήσει σε όλα του τα επίπεδα. Οπότε και η γνώμη μας, η άποψή μας, από ποια πολιτική σκοπιά και να το βλέπεις, είναι χρήσιμη. Γιατί ξέρουμε πώς πραγματικά λειτουργεί το σύστημα, γιατί είμαστε παιδιά του συστήματος. Κύριε Οικουμενίδη, εσείς που έχετε υπηρετήσει το σύστημα ως βουλευτής, είναι εύκολο να αλλάξετε τα πράγματα μέσα από αυτή την ιδιότητα? Το βασικό στην κατεύθυνσή μας, αν το θέλετε, είναι ότι σε απέναντι σε όλη αυτή την νεοφιλελεύθερη επίθεση υπερασπιζόμαστε, θωρακίζουμε από την επίθεση το κοινωνικό κράτος και όλα τα δημόσια αγαθά. Για αυτά στα σε μια πορεία για μια Ελλάδα που πραγματικά δεν θα θυμίζει σε τίποτα το χθες.
Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το όραμα προς τα εκεί. Μάλιστα. Πάμε. Κύριε Κουρουπάκη, εσείς, ας πούμε για παράδειγμα για το Λασίθι, τι θα ήταν το πρώτο που θα προωθούσατε ως βουλευτής, αν εκλέγετε? Καταρχήν, πραγματικά το τι πρέπει να κάνει ένας βουλευτής είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα της περιοχής κλπ. Προφανώς με συνεργασία πάντα των τοπικών φορέων και ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης από την οποία προέρχομαι, προκειμένου να αναδεικνύονται τα ζητήματα και αν μπορούμε φυσικά να τα προωθήσουμε για λύση. Αλλά και το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ, βάζει ως πρώτη προτεραιότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ένας όρος όσον αφορά και τα θέματα τα οποία συζητάμε για συνεργασίες κλπ. Μπαίνει σαν πρώτο και νομίζω ότι το κομμάτι αυτό ενδιαφέρει και το σύνολο του Λασιτίου και τα νοσοκομεία και φυσικά θα τα στηρίξουμε για να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και των πολιτών. Μάλιστα. Κυρία Χρουστουλάκη. Μπροστά στη δεδομένα αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα προκύψει και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι προγραμματικές τους συγκλήσεις, η μόνη λύση για το λαό για να μπορέσει να βάλει εμπόδια στα αντιλαϊκά τους μέτρα αλλά και να ανοίγει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές με βάση το πρόγραμμα εξουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι δυνατός ο λαός με το κουκουέ μπροστάρι. Θα διατηρήσετε το βουλευτή στο Ηράκλειο, τι λέτε, τι εκτιμάτε? Όχι μόνο. Τι? Θα αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Ο λαός αντιλαμβάνεται ότι σωτήρες δεν υπάρχουν. Όσες φορές χαμογέλασε το χιλάκι του ήταν γιατί με τους αγώνες τους δικούς του και με τους κομμουνιστές μπροστά κέρδισε πράγματα. Για παράδειγμα, οι οικοδόμοι κερδίσαν αυξήσεις συλλογική σύμβαση εργασίας μετά από 10 χρόνια. Μην το ανοίγετε, είναι αργά. Είμαστε μεσάνυχτα. Σας ρώτησα μια εκτίμηση για τον βουλευτή, αν θα τον διατηρήσετε στο Ηράκλειο. Και όχι μόνο, βεβαίως. Και θα αυξήσουμε τα ποσοστά μας και το βουλευτή μας. Κύριε Διονέλη. Εγώ δεν θα απαντήσω προσωπικά, θα απαντήσω συλλογικά. Το όραμά μας είναι η ρήξη, η πρώτη φορά ρήξη με μια πολιτική, με εκείνη τη λογική του δεν υπάρχει εναλλακτική, η Τίνα η λεγόμενη, there is no alternative στα αγγλικά. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να πιστεί ο λαός ότι υπάρχει εναλλακτική. Και δυστυχώς από τα υπόλοιπα κόμματα, ξέρω το Κομμουνιστικό Κόμμα, φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκατάβαση, μια σύμπραξη στο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ειδικά από τον ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε έλεγε ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός και τα ξεχάσαμε. Εμείς λέμε ότι μπορεί να γίνει η ρήξη, αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσεις και δεν έχει χαθεί τίποτα. Σε προσωπικό επίπεδο. Επειδή είπατε ότι είστε και ξερομπάτης, τι θα ήταν αυτό που θα προωθούσατε για το Ηράκλειο αν εκλεγόσασταν πρώτο, στην ατζέντα σας, την προσωπική σας? Νομίζω το θέμα της ανάπτυξης, αυτό που συζητήσαμε σήμερα πολύ και νομίζω κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ανάπτυξη είναι το αεροδρόμιο, ανάπτυξη είναι ο ΒΟΑΚ, ανάπτυξη είναι όλα αυτά. Είναι ανάπτυξη, αλλά για ποιον? Ποιος αναπτύσσεται πραγματικά? Μάχη. Αναπτύσσεσαι με το να πληρώσεις πληρώνεις διόδια. Ποιος αναπτύσσεται? Κάτοικος. Δεν λέει κανείς, ενώ μιλάνε όλοι για τουρισμό, δεν λέει κανείς. Ένας άνθρωπος δεν μου είχε απαντήσει ποτέ πώς είναι οι τουρίστες που χωράνε στην Κρήτη. Έχει κανείς απάντηση σε αυτό? Πώς, ακούω 18 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, μόνο στο Καστέλι 18 εκατομμύρια. Δεν απαντάει κανείς ποτέ σε αυτό. Ναι. Γι' αυτό λέω, η ανάπτυξη για μένα προσωπικά και νομίζω και για το ΜέΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, βάζει πολλά εισαγωγικά σε αυτή τη λέξη. Στο προσωπικό μου σας λέω, εγώ είμαι δημοσιογράφος και να μην εκλεγώ θα συνεχίσω να είμαι δημοσιογράφος. Νομίζω αυτά τα 13 χρόνια που είμαι στην Κρήτη έχω αντιληφθεί, κατανοώ τι συμβαίνει γύρω μας και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και με αυτή τη λογική τολμώ σήμερα, αν και μη κριτικός, να ζητήσω την ψήφο των κριτικών. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ, να έχετε καλή επιτυχία ο καθένας προσωπικά και τα κόμματά σας. Ελπίζω να προλάβαμε να πάμε αρκετά. Όλα πολύ ωραία. Ήταν μια καλή κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή δύναμη στον δημοσιογραφικό ρόλο όλων των συναδέλφων, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες. Καλή δύναμη και στο λαό, βέβαια. Βεβαίως. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε ως αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.